Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Λοιπόν, να αρχίσουμε σιγά σιγά. Αλλά πριν αρχίσω το μάθημα, να κάνω μία ανακοίνωση. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας σήμερα εδώ, να ξαναβλέπουμε τον πατέρα Γρηγόριο. Τον πατέρα Γρηγόριο, τον οποίο γνωρίζουμε, γνωρίζετε όλοι σας από την πολύ συχνή εδώ παρουσία του, από τα έντυπα τα οποία μας πήραζε εδώ για την Παναγία, με τους χαιρετισμούς της Παναγίας, από εικόνες και τα λοιπά, πάρα πολλά. Ο πατήρ Γρηγόριος είχε μια δύσκολη περιπέτεια υγείας, έπαθε σοβαρό εγκεφαλικό και δόξα τω Θεώ, εγώ που τον είδα σήμερα τον θεώρησα ότι αναστήθηκε και δόξα τω Θεώ ήταν σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά τώρα αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα, γι' αυτό θεώρησα να σας το πω αυτό, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Υπήρχε προοπτική μετά από το κέντρο αποκατάστασης να πάει στο Χαρίσιο γυροκομείο, αλλά στο Χαρίσιο γυροκομείο για να τον δεχθούν του ζητούσαν να εμβολιαστεί και ο πατήρ Γρηγόριος εκ πεποιθήσεως δεν θέλει να εμβολιαστεί και τώρα προσωρινά είναι η αναζήτηση ενοικίου, να νοικιάσει ένα δωμάτιο αν μπορέσει, μέχρι να βρεθεί κάποιο κατάλημα, ένα γεωρίτικο εδώ κελί, για να μπορέσει να βελτιώσει την υγεία του. Σας το λέω λοιπόν ότι μήπως ξέρετε κάπου ότι νοικιάζεται καμιά καρσονιέρα, θα τον νοικιάσει ο πατήρ Γρηγόριος, αν ξέρετε ότι υπάρχει κάτι για ενίκιο, για να τον βοηθήσουμε να αντιμετωπίσει αυτήν την δυσκολία. Ο πατήρ Γρηγόριος είναι ένας εξημών, όταν ήταν δυνατός και εν υγεία, τα εφρόντιζε όλα μόνος του, αλλά όπως λέει το Ευαγγέλιο, εγώ το λέω συχνά και αφορά και όλους εμάς τους ηλικιωμένους, ότε εις νεότερος εζώνιες σε Αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν ήσουν νέος πήγαινες όπου ήθελες, όταν δεν γυράσεις εκτενείς τα σχήρα σου, όταν δεν γυράσεις αφήνεσαι, και ίση του φέρω, ίση με όμικρον γιώτα, είναι μέλλον, και ίση όπου ου θέλεις, και θα σε πάνε εκεί που δεν θέλεις, όπου σε πάνε, όπου σε πάνε, και ίση του φέρω είναι, του ρήματος φέρω είναι. Είναι από το 11ο Αιωθενό Ευαγγέλιο, νομίζω είναι από το τέλος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Από το τέλος του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου. Εγώ το λέω πολύ συχνά όταν βρίσκομαι μαζί με ηλικιωμένους ανθρώπους, τώρα λέω τι να περιμένουμε. Ότε είσαι νεότερος, εζώνιεσαι Αυτόν και περιεπάτης όπου ήθελες. Όταν δεν γυράσεις, εκτενείς τα σχήρα σου και είσαι όπου ου θέλεις, όπου σε πάνε. Όπου σε πάνε. Εγώ ακόμη δεν έφτασα στο γύρα σε αυτό. Κάτι καταφέρνω ακόμη, δεν παραδόθηκα. Δεν άπλωσα τα χέρια μου ακόμη. Και ευτυχώς έχω ανθρώπους οι οποίοι με αγαπούν και με φροντίζουν. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, να έρθουμε στο μάθημα. Να πω αυτά που είπα περίπου και στην αίθουσα, στην οποία όμως πολλοί δεν ήταν, ότι θα κάνουμε και σήμερα μία παρέκκληση από τη σειρά των δογματικών μαθημάτων, όχι τελεία παρέκκληση, και την επόμενη Κυριακή θα επανέλθουμε στα μαθήματα της Αγίας Τριάδος από την υποενότητα επιφανείς πατέρες περί της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μας έμεινε ένα υπόλοιπο. Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα κάναμε ένα τελευταίο μάθημα και παρουσιάσαμε τι λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Επιφανείς πατέρας ο Άγιος Αθανάσιος για την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Μετά από τα Χριστούγεννα, η πρώτη μας συνάντηση εδώ αφιερώθηκε στο να σας παρουσιάσω το βιβλίο αυτό για την ομοφυλοφιλία. Το ξέρετε όλοι σας. Είναι εξαιρετικό βιβλίο. Όλα όσα ως εταιρεία κάναμε και γράψαμε, τώρα ξύπνησαν μερικοί με την ομοφυλοφιλία. Από το 2007 αγωνιζόμαστε αντίον της ομοφυλοφιλίας και δεν τόλμησαν μερικοί να κάνουν αυτά που από τότε συνιστούσαμε, από τότε προτείναμε στους Αγιορείτες να μην δεχθούν τον Μπουτάρη στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν πρόεδρος μιας εταιρείας εκεί της εστίας, μιας αγιορειτικής εστίας, ως δήμαρχος ήταν πρόεδρος. Και λέγαμε από τότε να μην δεχθείτε τον Μπουτάρη, γιατί εδώ ήταν πρώτος με τα gay pride των ομοφυλοφίλων. Ούτε τώρα ακόμη τολμούν και η ιεραρχία ακόμη να απαγορεύσει την είσοδο στους ναούς αυτών οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτό το νομοσχέδιο, το βλάσφημο νομοσχέδιο. Θα πούμε στη συνέχεια όμως. Κάναμε λοιπόν μετά τις γιορτές, παρουσιάσαμε το βιβλίο αυτό. Στη συνέχεια έκανα εγώ ένα μάθημα στην Ανότητα Επιφανής Πατέρας και παρουσίασα τις απόψεις του Μεγάλου Βασιλείου. Και απομένει ακόμη ένα μάθημα Επιφανής Πατέρες περί της θεότητος του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπου θα παρουσιάσω τις θέσεις του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και λίγες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου την επόμενη Κυριακή. Σήμερα αποφάσισα, επειδή το πρόγραμμά μας περιλαμβάνει και επικαιρότητα στο τέλος κάθε μηνός, είπαμε ότι θα ασχολούμαστε με θέματα επικαιρότητας. Παρενευλήθησαν τα δύο επιτυχημένα μαθήματα του Πατρός Σεραφείμ, δύο Κυριακές, ας τα υπενθυμίσω σε όσους δεν τα θυμούνται και δεν τα άκουσαν, δύο πολύ καλά επιτυχημένα μαθήματα με πολύ μεγάλη απήχηση και στο διαδίκτυο. Το ένα μάθημα ήταν η μοναρχία, η έννοια της μοναρχίας στην Αγία Τριάδα και η νέα εκκλησιολογία του Φαναρίου. Πώς δηλαδή οι φαναριώτες, οι θεολόγοι, ο Περγάμου, ο Μακαρίτης, ο Περγάμου, ο Ζησιούλας και ο Ελπιδοφόρος, πώς συνδέουν το πρωτείο του Πάπα και του Πατριάρχη με το δίθεν πρωτείο του Πατρός στην Αγία Τριάδα. Όπως υπάρχει στην Αγία Τριάδα μονάρχης, έτσι λένε, ο Πατήρ, έτσι πρέπει να υπάρχει και ένας μονάρχης μέσα στην Εκκλησία, να υπάρχει ένας πρώτος, όπως υπάρχει στην Αγία Τριάδα πρώτος. Αυτά λοιπόν τα ανήρεσε ο Πατήρ Σεραφείμ στο πρώτο μάθημα που έκανε και στο δεύτερο μάθημα, το οποίο παρενευλήθη στα δικά μου μαθήματα, και παρενευλήθησαν τα μαθήματα αυτά για να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο. Γιατί κι εγώ θέλω μια ξεκούραση και καλά θα κάνει ο Πατήρ Σεραφείμ να παρεμβάλλεται για να με ξεκουράζει. Το δεύτερο μάθημα λοιπόν ήταν η απεικόνιση της Αγίας Τριάδος την περασμένη Κυριακή. Ποια είναι η σωστή εικόνα της Αγίας Τριάδος? Δεν είναι αυτή η συνηθισμένη, μέχρι τώρα συνηθισμένη, που παρουσιάζει τον Πατέρα ασπρογένιο, τον Υιό σε νεότερη ηλικία και το Άγιο Πνεύμα ως περιστερά ανάμεσα στους δύο. Αυτή είναι τελείως αιρετική απεικόνιση, παπική Αγία Τριάδα, η οποία αποδείχθηκε και από μελέτες ειδικών αρχαιολόγων ότι μας έχει έρθει από τη Δύση. Και σιγά σιγά, λόγω τουρκοκρατίας και κάποιας αμαθίας και αγραμματοσύνης, ακόμη και στα μοναστήρια του Αγίου Όρους επικράτησε η απεικόνιση αυτής της Αγίας Τριάδος, αλλά νεότεροι θεολόγοι και άλλοι απεκάλυψαν ότι δεν είναι αυτή η σωστή απεικόνιση, είναι η συμβολική απεικόνιση της Αγίας Τριάδος με την φιλοξενία του Αβραάμ. Εκεί δηλαδή παρουσιάζονται, θα ξέρετε τη φιλοξενία του Αβραάμ, τρεις άγγελοι όμοιοι, γιατί τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος είναι όμοια. Δεν είναι ένας αρχαιότερος, άλλος νεότερος. Και ένα από τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, μάλιστα ζώο, το Άγιο Πνεύμα ζώο. Ο Πατήρ και ο Υιός πρόσωπα ανθρώπινα, η περιστερά ζώο. Είναι υποτιμητική τελείως η παράσταση αυτή η οποία είχε επικρατήσει. Μετά λοιπόν από αυτήν την παρεμβολή των μαθημάτων αυτών του Πατρός Σεραφείμ, και επειδή εξακολουθεί στην επικαιρότητα και θα εξακολουθήσει ακόμη για καμιά εβδομάδα μέχρι να ψηφιστεί αυτό το βλάσφημο νομοσχέδιο, επειδή βασικό θέμα επικαιρότητος εξακολουθεί να παραμένει ο εντός εισαγωγικών γάμος, δεν είναι γάμος αυτός, γάμος των ομοφυλοφίλων, ο γάμος υπό την ακριβή έννοια προϋποθέτει άρσεν και θήλη, άνδρα και γυναίκα. Δεν είναι γάμος δύο ανδρών ή γάμος δύο γυναικών, αυτό δεν είναι γάμος. Είναι παραποίηση της εννοίας του γάμου. Επειδή λοιπόν εξακολουθεί να παραμένει στην επικαιρότητα ο γάμος των ομοφυλοφίλων και το ακολούθημα αυτού του γάμου, ποιο είναι το ακολούθημα, είναι η τεκνοθεσία. Ο λόγος για τον οποίο προχωρεί η κυβέρνηση στον γάμο των ομοφυλοφίλων είναι για να τους επιτρέψει λόγω γάμου να υιοθετούν και παιδιά οι ομοφυλόφιλοι. Διότι με το σύμφωνο συμβίωσης που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν επιτρέπεται να υιοθετούν παιδιά. Γι' αυτό λοιπόν τώρα τους κάνει και άλλη χάρη ο Μητσοτάκης και θα τους κάνει πολιτικό γάμο, γάμο ομοφυλοφίλων, για να μπορούν να υιοθετούν παιδιά. Και όλη αυτή η ιστορία, ιδιαίτερα η τεκνοθεσία από τους ομοφυλοφίλους, έχει δημιουργήσει πολλές συζητήσεις θεολογικές και έχει διχάσει μάλιστα και την ιεραρχία. Πώς έχει διχάσει την ιεραρχία? Υπάρχουν ιεράρχες οι οποίοι θεωρούν ότι τα παιδιά τα οποία υιοθετούν, θα υιοθετούν οι ομοφυλόφιλοι, πρέπει να τα βαπτίσουν. Υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν πρέπει. Πού θα μεγαλώσουν τα παιδιά αυτά? Εδώ ακόμη και στην υιοθεσία ετεροφύλων σε κανονικό γάμο ζητούνται του κόσμου οι προϋποθέσεις για να υιοθετήσει κάποιος ένα παιδί. Και λένε πως υπάρχουν περίπου 1500 παιδιά στα ορφανοτροφία, στα ιδρύματα, που δεν επιτρέπουν σε ζευγάρια κανονικά, με κανονικά δεν τους τα δίνουν, διότι δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για να πάρουν. Τώρα λοιπόν οι ομοφυλόφιλοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και να τους επιτροπεί να παίρνουν παιδιά και να τα βαφτίζουν τα παιδιά αυτά. Επειδή λοιπόν ακόμη και στην ιεραρχία μέσα υπάρχει αυτός ο διχασμός, να σας πω ενδεικτικά μάλιστα ότι ο Αρχιεπίσκοπος έχει ταχθεί υπέρ του να μη βαπτίζονται. Μας κάνει και τον αυστηρό τώρα ο Αρχιεπίσκοπος. Έτσι κάνουνε. Μια στο καρφί, μια στο πέταλο. Υπέρ του να μη βαπτίζονται τα παιδιά των ομοφυλοφίλων, διότι το περιβάλλον των ομοφυλοφίλων δεν είναι καλό για να μεγαλώσουν χριστιανικά τα παιδιά αυτά, και τον υποστηρίζουν και μερικοί στο θέμα αυτό, όπως ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου. Υπάρχουν άλλοι αρχιερείς, οι οποίοι μάλιστα πέρασε και στο διαδίκτυο αυτό ως δήθεν έκαναν τρίπλα στον Αρχιεπίσκοπο, δηλαδή παίρνουν θέση εναντίον του Αρχιεπισκόπου και λένε όχι, τι φταίνουν τα παιδιά. Τι φταίνουν τα παιδιά αν τα μεγαλώνουν ομοφυλόφιλοι? Δεν θα πρέπει να τα βαφτίσουμε, δεν θα πρέπει αυτά να πάρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος με το βάπτισμα. Έχει διχάσει λοιπόν ακόμη και την ιεραρχία το θέμα αυτό και θα συζητείτε το θέμα αυτό. Και μάλιστα βρίσκονται οι ιεράρχοι και θεολόγοι σε τέτοια δύσκολη θέση θεολογική, και ο Αρχιεπίσκοπος μάλιστα και άλλοι είπαν καλά, θα το στείλουμε το θέμα αυτό να το δει η Επιτροπή Νομοκανονικών Θεμάτων ή Δογματικών Θεμάτων, να μας πει η Ειδική Συνοδική Επιτροπή για Δογματικά Θέματα αν θα πρέπει να βαφτίζουν τα παιδιά που θα κηδεμονεύουν οι ομοφυλόφιλοι ή αν δεν πρέπει να τα βαφτίζουν τα παιδιά μέχρι να ενηλικιωθούν και να αποφασίσουν αυτά, όπως είπε ο Αρχιεπίσκοπος. Επειδή λοιπόν το θέμα αυτό είναι πολύ επίκαιρο και διχάζει και την εκκλησιαστική κοινότητα, γι' αυτό σκέφτηκα να σας κάνω σήμερα εδώ στην συνάντησή μας μία πρώτη ενότητα, δύο ενότητες έχω. Μία πρώτη ενότητα λοιπόν, ένα πρώτο θέμα θα είναι νηπιοβαπτισμός και ομοφυλόφιλοι. Υπότιτλος: πρέπει να βαπτίζονται τα νήπια με κηδεμόνες ομοφυλοφίλους. Θα παραδώσουμε τα παιδιά που δεν έχουν σχέση συγγενείας με αυτούς τους ομοφυλοφίλους, τα υιοθέτησαν. Θα παραδώσουμε λοιπόν μικρά παιδιά νήπια να τα μεγαλώσουν ομοφυλόφιλοι? Πρέπει να βαπτίζονται τα παιδιά τα νήπια με κηδεμόνες ομοφυλοφίλους. Και χρησιμοποιώ επίσης τη λέξη με κηδεμόνες, διότι ούτε το γονέας Α και το γονέας Β ταιριάζει στην περίπτωση αυτή, διότι η λέξη γονές έχει την έννοια του γόνου, της συγγενείας, ότι προέρχονται τα παιδιά αυτά από τους ομοφυλόφιλους, από άνδρες ομοφυλοφίλους. Ούτε γονείς πρέπει να λέγονται αυτοί. Κηδεμόνες. Λοιπόν, θα παραδώσουμε σε ομοφυλόφιλους κηδεμόνες τα παιδιά αυτά για να τα μεγαλώσουν. Αυτός είναι ο υπότιτλος του θέματος, και αν μας μείνει καιρός, έχω εδώ ένα ολόκληρο φάκελο με άλλα θέματα επικαιρότητας, τα οποία είναι πολύ πολύ ενδιαφέροντα, αλλά ας δούμε πρώτα το πρώτο θέμα, για το θέμα του νηπιοβαπτισμού. Νηπιοβαπτισμός και ομοφυλόφιλοι. Τι έκανε η αρχαία Εκκλησία με τον νηπιοβαπτισμό, ποια θέση έχει η Εκκλησία με τον νηπιοβαπτισμό. Να σας πω καταρχήν μερικά μου λόγια, μια πρώτη γνώμη, και στη συνέχεια έχω φέρει εδώ κείμενα και δογματικών θεολόγων και συνοδικά κείμενα για να κατοχυρωθούν αυτά που θα σας πω. Αυτά που θα σας πω καταρχήν, για να γίνουν κατανοητά από όλους, είναι ότι το μυστήριο του βαπτίσματος είναι ένα από τα βασικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, να μην πω το βασικότερο, μπορεί να χαρακτηριστεί το βασικότερο, διότι είναι το μυστήριο το οποίο μας ανοίγει την πόρτα, την πύλη, για να γίνουμε μέλη της Εκκλησίας. Βαπτιζόμενοι γινόμαστε μέλη της Εκκλησίας και γινόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού με το βάπτισμά μας. Είναι εκείνο το μυστήριο το οποίο μας εισάγει σε μια καινούργια πραγματικότητα, σε μια καινούργια ζωή. Το βάπτισμα μας αναγεννά. Επομένως, θα πρέπει να ξέρουμε αυτήν την πολύ μεγάλη σημασία του βαπτίσματος, για το οποίο βάπτισμα η Εκκλησία μας, ο ίδιος ο Κύριος Χριστός, ο Κύριος μας, καθόριζε ορισμένες προϋποθέσεις. Δηλαδή, για να βαπτιστεί κανένας πρέπει να έχει μερικές προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Σήμερα ακούσαμε στο Αθηνό Ευαγγέλιο, είπε ο Χριστός στους μαθητάς του, «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός». Προεγείρετο μαθητεύσαντες και μετά βαπτίζαντες. Δηλαδή, για να βαπτιστεί κανένας κανονικά πρέπει προηγουμένως να κατηχηθεί, να μάθει τα της πίστεως και να ομολογήσει την πίστη του ο ίδιος. Γι' αυτό και στους πρώτους αιώνες της Εκκλησίας μας η Εκκλησία βάπτιζε, ο κανόνας ήταν να βαπτίζονται ενήλικες, να βαπτίζονται ηλικιωμένοι, οι οποίοι ηλικιωμένοι περνούσαν πολύ καιρό ως κατηχούμενοι. Δηλαδή παρέμεναν στην τάξη των κατηχουμένων. Οι ευχές που διαβάζουμε στην Εκκλησία υπέρ των κατηχουμένων αναφέρονται σε αυτήν την τάξη των υποψηφίων για το βάπτισμα. Υπήρχε μάλιστα στο θέμα αυτό μία παρέκκληση στους κατηχουμένους. Πολλοί ανέβαλαν το βάπτισμα, δηλαδή ενώ πίστευαν στον χριστιανισμό και ήθελαν να γίνουν χριστιανοί, δεν βαπτιζόταν. Για ποιο λόγο? Διότι επειδή το βάπτισμα ανάμεσα σε άλλες χάρες δίδει και την άφεση των αμαρτιών, έλεγαν να αναβάλουμε το βάπτισμα όσο πιο πολύ μπορούμε, όσο να μεγαλώσουμε, εις τρόπον ώστε όσες αμαρτίες κάνουμε μέχρι τα 30 μας, 40, τα 50 μας, να βαπτιστούμε σε μεγάλη ηλικία για να σβήσουν οι αμαρτίες μας με το βάπτισμα. Και υπήρχαν αυτοί κατηχούμενοι οι οποίοι ανέβαλαν το βάπτισμα. Ακόμη και μεγάλοι, και κάποιοι Άγιοι γνωστοί βαπτίστηκαν σε μεγάλη ηλικία. Η Εκκλησία μας λοιπόν προϋποθέτει, για να βαπτιστεί κανένας, προϋποθέτει να υπάρξει κατήχηση. Από ό,τι θα δούμε, και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, θεωρεί πως αυτή η κατήχηση μπορεί να κρατήσει και 3 χρόνια. Θα πρέπει δηλαδή όποιος έχει πιστέψει στον Χριστό και θέλει να βαπτιστεί και να γίνει μέλος της Εκκλησίας, πρέπει πολύ καιρό να κατηχηθεί. Ακόμη και τώρα θα έχετε ακούσει, όταν ερχόταν από τα θεϊστικά καθεστώτα αβάπτιστοι, Βούλγαροι, Ρουμάνοι, Ρώσοι κτλ. Που δεν είχαν βαπτιστεί και ερχόταν εδώ να βαπτιστούν, οι ιερείς μας τους έκαναν κατήχηση, η οποία βέβαια δεν ήταν πολύ σοβαρή κατήχηση. Λίγο καιρό τους έκαναν, κανένα μήνα, 1,5-2 μήνες. Θέλει πολύ καιρό η κατήχηση. Επομένως, προϋπόθεση κανένας για να πάρει αυτό το μυστήριο του βαπτίσματος, που είναι η είσοδος, είναι εισαγωγικό μυστήριο, είναι το μυστήριο το οποίο μας βάζει μέσα στην Εκκλησία, χρειάζεται κατήχηση, χρειάζεται να μαθητεύσει. Και το λόγο αυτό λοιπόν δημιουργήθηκε και ο θεσμός των κατηχουμένων, ο οποίος κράτησε αρκετό καιρό, γι' αυτό και μέσα στη λειτουργία ακόμη. Τώρα βέβαια δεν υπάρχουν κατηχούμενοι, διότι επεκράτησε ο νηπιοβαπτισμός. Από τον 4ο, 5ο, ορισμένοι λένε τον 6ο αιώνα, επεκράτησε ο νηπιοβαπτισμός και επομένως βαπτίζονται οι πιστοί επειδή μεγαλώνουν μέσα, επειδή ο χριστιανισμός εξαπλώθηκε παντού στην αυτοκρατορία και συνήθως οι οικογένειες ήταν χριστιανικές. Μέσα σε χριστιανικές οικογένειες βαπτίζονται από μικρά τα παιδιά και σταμάτησε το βάπτισμα των ενηλίκων, και σταμάτησε και ο θεσμός των κατηχουμένων. Για το λόγο λοιπόν αυτό, για τη σπουδαιότητα του μυστηρίου του βαπτίσματος, υπήρξε ο θεσμός των κατηχουμένων. Εγώ έχω σημειώσει εδώ από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, για να δούμε τη σημασία που έχει το βάπτισμα και να δικαιολογήσουμε κάποιους οι οποίοι λένε δεν είναι απλό πράγμα να βαπτίζεται κανένας νήπιος, πρέπει να κατηχηθεί. Πώς το μικρό παιδί, αφού δεν έχει κατηχηθεί και αφού καταλαβαίνει, πώς το μικρό παιδί θα το βαπτίσουμε? Λέει, «Ημένουν των αμαρτιών άφεσης, πάσιν ομοίως δια του βαπτίσματος δίδοτε». Η συγχώρεση των αμαρτιών δίνεται σε όλους με το βάπτισμα. Γι' αυτό βαπτίζονταν ενήλικες, γιατί τα αμαρτήματα με το βάπτισμα εξαλείφονται όλα. «Η δε χάρις του πνεύματος κατά την αναλογία της πίστεως και της προκαθάρσεως». Η χάρις όμως του Αγίου Πνεύματος δεν δίνεται σε όλους όμοια, δηλαδή τα μεν αμαρτήματα εξαφανίζονται σε όλα με το βάπτισμα, αλλά η χάρις του Αγίου Πνεύματος γίνεται ανάλογα με την αναλογία της πίστεως. Ανάλογα με το πώς πιστεύει κανένας, του δίδονται και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, και έστω κι αν βαπτιστεί. «Νην μενούν δια του βαπτίσματος την απαρχή του Αγίου Πνεύματος λαμβάνομεν». Κατά το βάπτισμα παίρνουμε την απαρχή του Αγίου Πνεύματος, η οποία θα συνεχίσει. «Και αρχή εταίρου βίου γίνεται η μήνυ παλιγενεσία». Δέστε τι σημασία έχει το βάπτισμα. «Αρχή εταίρου βίου γίνεται η μήν η παλιγενεσία». Το βάπτισμα γίνεται αρχή άλλου βίου, αρχίζει καινούριος βίος με το βάπτισμα. «Και φυλακτήριον και φωτισμός». Αρχίζουμε λοιπόν με το βάπτισμά μας ένα καινούριο βίο. Η χάρη το οποίο εμένα τουλάχιστον από τα μαθητικά μου ακόμη χρόνια, αλλά και από τα φοιτητικά μου, και βρήκα απάντηση διαβάζοντας τα κείμενα των πατέρων, ήταν αυτό, για να κατανοήσουμε τη σημασία που έχουν τα μυστήρια. Όταν διδασκόμουν για το έργο του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Χριστού και τη γέννηση του Χριστού, ότι ο Χριστός ήρθε εδώ, γεννήθηκε, σταυρώθηκε, έπαθε, αναστήθηκε, έζησε έτσι, έγινε υπογραμμός βίου και ζωής κτλ. Έλεγα μέσα μου, καλά ο Χριστός, εντάξει, αλλά αυτός ήταν και Θεός. Ο Χριστός τα έκανε όλα αυτά. Το βρήκα στον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Τι ο Χριστός, αν ο Χριστός έκανε αυτά που έκανε και έφτασε στο σημείο να τον βρίζουν, να τον κάνουν, να τον σταυρώνουν και να είναι ειρηνικός και να συγχωρεί, εγώ πώς θα γίνω σαν τον Χριστό? Ο Χριστός ήταν Θεός, εγώ σαν άνθρωπος πώς θα γίνω σαν τον Χριστό? Και ο Χριστός γεννήθηκε πνεύματος Αγίου. Δεν γεννήθηκε, δεν κληρονόμησε την φθορά και την αμαρτία με τη σαρκική έβρεση. Γεννήθηκε εκ πνεύματος Αγίου. Εμείς οι άνθρωποι πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτά που έκανε και αυτά που μας παρουσίασε ο Χριστός? Γιατί ο Χριστός έγινε υπογραμμός βίου. Τι προς εμάς, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ή Χριστός απέθανε και ετάφηκε, ανελήφθη? Τι προς εμάς, σε τι μας ωφέλησε εμάς? Μόνο σαν παράδειγμα, για να τον έχουμε σαν παράδειγμα? Τίποτα άλλο, δεν έχουμε τίποτα άλλο από όλο αυτό? Όχι, έχουμε κάτι πολύ μεγάλο. Το επαναλαμβάνει και εδώ ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Λέει, «Έδιδε μη μόνον την απαρχήν της ημετέρας φύσεως εν μετοχή γενέστε του Κρήτονος». Έπρεπε όχι μόνο η ανθρώπινη φύση του Χριστού, ο άνθρωπος Χριστός, ο γιος της Παναγίας. Έπρεπε όχι μόνο εκείνος ο άνθρωπος, ο Ιησούς από Ναζάρετ, γιατί ήταν Θεός, αλλά ήταν και άνθρωπος. «Έδι μη μόνον την απαρχήν της ημετέρας φύσεως εν μετοχή γενέστε του Κρήτονος». Δεν έπρεπε μόνον ο άνθρωπος Ιησούς, έχοντας τον Θεό, να μετάσχει του Κρήτονος και να τα καταφέρει όλα αυτά. Τα κατάφερε όλα αυτά ο Θεός. Επομένως ο άνθρωπος Ιησούς, ο γιος της Παναγίας, τα κατάφερε όλα αυτά που κατάφερε, γιατί είχε μετοχή του Κρήτονος, ήταν και Θεός. Έπρεπε όμως, λέει, όχι μόνον η απαρχή της ημετέρας φύσεως, αλλά και πάντα των βουλόμενων άνθρωπων. Αλλά και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να καταφέρουν αυτά που κατάφερε ο Χριστός, τι? «Και δευτέραν γέννησιν γεννηθήνε και τραφήνε τροφήν ξένην και τη γεννήσει πρόσφορον και ούτω φθάσε το μέτρο της τελειότητος». Έπρεπε και εμείς να μιμηθούμε την γέννηση του Χριστού. Εκείνος γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό και εμείς αφήνουμε την βιολογική μας γέννηση, η οποία βιολογική γέννηση κουβαλάει και αμαρτήματα κληρονομικά, και υφιστάμεθα δεύτερη γέννηση. Και η δεύτερη γέννησή μας εκ πνεύματος Αγίου και ύδατος είναι μέρα το βάπτισμα. Φανταστείτε λοιπόν τη μεγάλη σημασία που έχει το βάπτισμα, ότι μας αναγεννάει, μας κάνει προσωρινά να μετέχουμε κι εμείς του Κρήτονος. Ημένουν γέννησης ημίν διύδατος και πνεύματος δίδοτε, θυμή δι του Αγίου Βαπτίσματος. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Χριστός εκ πνεύματος Αγίου συνελήφθη, συμβαίνει και σε εμάς με το βάπτισμα, γεννόμαστε κι εμείς εκ πνεύματος Αγίου. Τώρα να σας πω ακόμη μερικά με δικά μου λόγια. Αν λοιπόν αυτή τη σημασία έχει το βάπτισμα, και μάλιστα χωρίς το βάπτισμα δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ο Χριστός το είπε, εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύνη στην Βασιλεία του Θεού. Αν κανένας δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, αν δεν βαπτιστεί δηλαδή, δεν μπορεί να πάει στον Παράδεισο. Επειδή λοιπόν έχει τόσο πολύ μεγάλη σημασία το βάπτισμα και μας ανοίγει την πόρτα της αιωνιότητος, την πόρτα του Παραδείσου, αφού βαδίσουμε και την υπόλοιπη ζωή μας βέβαια εν πνεύματι Αγίο, δικαιολογούνται επομένως αυτοί οι οποίοι θεωρούν ότι πρέπει να βαπτίζονται και τα παιδιά σε νηπιακή ηλικία. Γιατί να στερήσουμε τα μικρά παιδιά, αφού αν πεθάνει ένα μικρό παιδί θα χάσει τη Βασιλεία του Θεού. Αν δεν προλάβει να βαπτιστεί και φύγει αβάπτιστο, θα χάσει τη Βασιλεία του Θεού. Αφού εάν μη της γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, ου δύναται εις ελθύν εις τη Βασιλεία του Θεού. Για το λόγο λοιπόν αυτό η Εκκλησία μας, μαζί με το βάπτισμα των ενηλίκων, για το οποίο βάπτισμα χρειαζόταν κατήχηση προηγουμένως, μαθητεύσατε να μάθετε της πίστεως. Πολλοί από τους πατέρες, παραδείγματος χάρη ο Άγιος Κύριλος Ιεροσολίμου, έχει κατηχήσεις. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έχει κατηχήσεις. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσσης έχει λόγος κατηχητικός ο Μέγας, που προορίζονται για αυτούς οι οποίοι κατηχούνται προκειμένου να βαπτιστούν. Εντάξει για τους ενήλικες, για τα μικρά, τα μικρά θα τα αφήσουμε αβάπτιστα. Τα μικρά δηλαδή, αν πεθάνει ένα μικρό πριν βαπτιστεί για να πάει στον Παράδεισο, για να πάει στη Βασιλεία του Θεού, τα μικρά θα τα αφήνουμε αβάπτιστα. Μήπως επομένως αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν, για να το συγκεντρώσω, ας πούμε ο Μεσσηνίας και ο Δημητριάδος, που λένε όχι, και τα παιδιά που παίρνουν οι ομοφυλόφιλοι πρέπει να βαπτίζονται και αυτά. Πώς να στερήσουμε στα παιδιά αυτά τον Παράδεισο και τη Βασιλεία των Ουρανών. Για τον λόγο λοιπόν αυτόν η Εκκλησία, συγχρόνως με το βάπτισμα των ενηλίκων, δέχθηκε τους πρώτους αιώνες και το βάπτισμα των ανηλίκων. Ακόμη μέσα στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών νηπίων, όταν δηλαδή υπήρχε μια χριστιανική οικογένεια και βαπτιζόταν η χριστιανική οικογένεια, ο οίκος όλος βαπτιζόταν και τα παιδιά. Έστω και αν δεν είχαν κατηχηθεί, έστω και αν δεν μπορούσαν τα παιδιά να διδαχθούν τι μπορεί να κατηχηθεί ένα νήπιο, δεν έχει τις προϋποθέσεις για να κατηχθεί και να πιστέψει. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Τα ακούσαμε και σήμερα στο Εωθινό. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δε απιστήσας κατακριθήσετε. Για να σωθεί επομένως κανένας πρέπει να πιστέψει. Τι θα γίνει λοιπόν με τα παιδιά? Θα τα αφήνουμε έτσι όταν κινδυνεύουν να πεθάνουν, θα τα αφήνουμε αβάπτιστα, ή πρέπει οπωσδήποτε να βαπτίζονται? Η Εκκλησία μας εδώ με πολύ σοφία βρήκε την λύση, ότι την έλλειψη της δυνατότητας των παιδιών να διδαχθούν, τι να διδαχθεί ένα νηπιό μηνών ή ενός έτους, τι να διδαχθεί και τι να πιστέψει, την έλλειψη λοιπόν δυνατότητας στα νήπια για να διδαχθούν, την αναπληρώνει με τους χριστιανούς γονείς και τον χριστιανό ανάδοχο. Είπε δηλαδή η Εκκλησία ότι εντάξει, ναι μεν χρειάζεται η κατήχηση, πρέπει να προηγηθεί κατήχηση για το βάπτισμα, αλλά σε περιπτώσεις που η οικογένεια είναι χριστιανική και έχει παιδιά νήπια, και μάλιστα για να ενισχύσει αυτήν την δυνατότητα δεν αρκέστηκε μόνο στους χριστιανούς γονείς, αλλά προσέθεσε και τον ανάδοχο. Δηλαδή ενισχύει την έλλειψη της πίστεως στο παιδί που βαπτίζεται, Την αναπληρώνει, τον αναπληρώνουν οι γονείς και την αναπληρώνει και ο ανάδοχος. Αναλαμβάνουν οι χριστιανοί γονείς και αναλαμβάνει ο χριστιανός ανάδοχος αυτό που δεν μπορεί να κάνει το παιδί τη συγκεκριμένη περίοδο κατά την οποία είναι μικρό και δεν μπορεί να κατοικηθεί και να πιστέψει και να μαθητεύσει, να γίνει κατοικούμενο. Αναλαμβάνουν οι γονείς και λένε ότι εμείς θα φροντίσουμε μετά από τη βάφτιση να καθοδηγήσουμε το παιδί, να κατοικήσουμε το παιδί. Γι' αυτό και στη βάφτιση ο ανάδοχος αντί του παιδιού λέει, ρωτάει ο ιερεύς, αποτάσσει το σατανά, συντάξου το Χριστό. Πού να απαντήσει το μικρό παιδί? Πιστεύει στο Χριστό. Τα λέει αυτά ο ανάδοχος εκ μέρους του παιδιού. Δηλαδή δίνει εγγύηση ο ανάδοχος ότι το παιδί αυτό να το αναλαμβάνω εγώ μαζί με τους γονείς και ότι εμείς θα αναλάβουμε το παιδί αυτό το οποίο τώρα βαπτίζεται, θα αναλάβουμε εμείς να το κατηχήσουμε. Το πρόβλημα λοιπόν το οποίο δημιουργείται είναι εντάξει. Αλλά μπορεί κανένας να εμπιστευτεί στους ομοφυλόφιλους κηδεμόνες? Είναι γονείς οι ομοφυλόφιλοι κηδεμόνες? Είναι πατέρας και μητέρα? Είναι χριστιανοί? Είναι χριστιανοί, είναι χριστιανοί γονείς, είναι να τους εμπιστευτεί, να εκπροσωπήσουν την χριστιανική ανατροφή του παιδιού. Καταρχήν αυτοί έχουν αρνηθεί το Ευαγγέλιο. Δηλαδή οι ομοφυλόφιλοι από χέρι έχουν αρνηθεί το Ευαγγέλιο. Και όχι μόνο το έχουν αρνηθεί, αλλά καυχόνται και για την αμαρτία τους. Δηλαδή, αντί την αμαρτία τους αυτή να πάνε και να την εξομολογηθούν στον εξομολόγο, αυτοί βγαίνουν στους δρόμους και καυχόνται. Δηλαδή, σε τι περιβάλλον χριστιανικό είναι χριστιανικό το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα δώσουμε τα παιδιά των ομοφυλοφίλων για να βαπτιστούν, να τα βαπτίσουμε όπως έκανε ο Ελπιδοφόρος στη Βουλιαγμένη, θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια που πήγε εκεί και βάπτισε παιδιά ομοφυλοφίλων από την Αμερική και χάλασε ο κόσμος με όλα αυτά. Πώς θα εμπιστευτεί η Εκκλησία ότι αυτοί οι ομοφυλόφιλοι, τους οποίους δεχόμαστε να κηδεμονεύσουν τα παιδιά και ο ανάδοχος θα μεγαλώσουν τα παιδιά και θα τα κατηχήσουν? Γι' αυτό νομίζω πως επειδή ο βαπτισμός προϋποθέτει ύπαρξη χριστιανικής οικογένειας, η οποία χριστιανική χριστιανών γονέων και μάλιστα και αναδόχου χριστιανού, οι οποίοι εγγυώνται την κατήχηση και την πορεία του παιδιού. Στην περίπτωση των ομοφυλοφίλων δεν υπάρχει ούτε αυτή η εγγύηση, η οποία θα μας επιτρέψει την Εκκλησία να πει εντάξει, όταν έχουμε παιδιά από γάμους ομοφυλοφίλων θα επιτρέψουμε να τα βαφτίζουν. Πρέπει να σας πω μάλιστα ότι όταν ακόμη έγινε και το σύμφωνο συμβίωσης των ομοφυλοφίλων, ακόμη και τότε η Εκκλησία σε μια πρώτη φάση, όχι γάμος, συμβίωση, στο ΣΥΡΙΖΑ από 1-15. Η πρώτη απόφαση της Ιεράς Συνόδου τότε ήταν να απαγορευτεί η βάφτιση των παιδιών. Απόφαση Συνόδου. Αλλά μετά η Εκκλησία υπαναχώρησε, φαίνεται, ή συγγνώμη, όχι, κάνω λάθος εδώ, όταν έγινε το σύμφωνο συμβίωσης των ετεροφύλων. Δηλαδή κανονικό ανδρός και γυναικός. Όταν έγινε το σύμφωνο των ετεροφύλων, όταν δηλαδή κάναν κάποιο πολιτικό γάμο, αλλά άνδρας και γυναίκα. Απλώς δεν πήγαιναν στην εκκλησία, δεν έκαναν εκκλησιαστικό γάμο, δεν έκαναν θρησκευτικό γάμο. Ακόμη και τότε λοιπόν που επρόκειτο για γάμο άρενος και φίλεος, πολιτικό γάμο, η πρώτη απόφαση της Ιεράς Συνόδου ήταν να μην βαφτίζονται τα παιδιά αυτών που δεν κάνουν γάμο εκκλησιαστικό, αλλά κάνουν πολιτικό γάμο. Και μετά υπήρξε η αντίρρηση δικαιολογημένη ότι κοιτάξτε Άγιοι Πατέρες, εδώ αυτοί οι οποίοι κάνουν πολιτικό γάμο δεν είναι άπιστοι, αλλά για κάποιους λόγους κάνουν πολιτικό γάμο και δεν αποκλείεται συνέχεια να κάνουν και εκκλησιαστικό γάμο. Και πολλοί από αυτούς μετά που κάνουν πολιτικό γάμο, κάνουν και εκκλησιαστικό γάμο. Δεν είναι εναντίον του Ευαγγελίου και εναντίον της πίστης, για λόγους επαγγελματικούς, οικονομικούς κτλ. Έκαναν πολιτικό γάμο, αλλά στην πρόθεσή τους είναι. Με βάση λοιπόν αυτό ότι αυτή δεν είναι εναντίον του Ευαγγελίου και είναι εν πάση περιπτώσει γάμος ετεροφύλων, η Εκκλησία άλλαξε την απόφαση της και δέχθηκε για το γάμο των ετεροφύλων, τον πολιτικό γάμο των ετεροφύλων, δέχθηκε να βαπτίζονται τα παιδιά. Ας προχωρήσω λοιπόν τώρα μετά από αυτά τα γενικά που σας είπα Υπάρχει ένα θέμα τώρα, ας το πω από την αρχή αυτή εδώ, γιατί θα μου το υπενθυμίσει και ο πατήρ Σεραφείμ. Υπάρχει ένα θέμα. Καλά πάτερ, όταν τα παιδιά πεθάνουν αβάπτιστα, τι γίνεται? Τι γίνεται με τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν αβάπτιστα? Πρέπει δηλαδή οπωσδήποτε να βαπτίσουμε ένα παιδί και να μην περιμένουμε να το κατεχίσουμε κτλ? Διότι εδώ εμφολεύει και ένας άλλος κίνδυνος, ο οποίος στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη υπήρξε. Υπάρχει ένας κίνδυνος, τώρα που ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι θα περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά, να καταλάβουν και μετά να τα βαπτίσουμε, υπάρχει κίνδυνος αυτό να εξαπλωθεί γενικώς και σιγά σιγά να καταργηθεί ο νηπιοβαπτισμός. Α, ωραία. Να περιμένουμε να μεγαλώνουν τα παιδιά, γιατί δηλαδή μόνο των ομοφυλοφίλων τα παιδιά να τα αφήνουμε να μεγαλώνουν και να μην καταργήσουμε και εμείς τον νηπιοβαπτισμό? Και όταν μεγαλώνουν τα παιδιά, τότε να τα βαπτίσουμε που θα αρχίσουν να καταλαβαίνουν. Ξέρετε ότι στους Προτεστάντες έξω αυτό υπάρχει. Δεν υπάρχει νηπιοβαπτισμός. Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά με το επιχείρημα αυτό. Δηλαδή, εγώ στη δήλωση του Αρχιεπισκόπου ότι θα περιμένουμε να μεγαλώσουν, δεν θα τα βαπτίζουμε τα παιδιά, θα περιμένουμε να μεγαλώσουν και όταν μεγαλώσουν και καταλαβαίνουν τα ίδια, τότε θα τα βαπτίζουμε. Θα τα ρωτήσουμε, θέλετε να βαπτιστείτε? Και αν μας πουν θέλουμε να βαπτιστούμε, τότε θα τα βαπτίσουμε. Υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος, δηλαδή η πόρτα που ανοίγει τώρα, ότι δεν θα βαπτίζουμε τα παιδιά τώρα των ομοφυλοφίλων, να οδηγήσει σε κατάργηση του νηπιοβαπτισμού και να στερούμε τα παιδιά των χριστιανών γονέων, όχι των ομοφυλοφίλων, των χριστιανών γονεών, χριστιανικών οικογενειών, να στερούμε τα παιδιά από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από την παιδική τους ηλικία. Διότι τι γίνεται με τα παιδιά τα οποία γεννιόνται αβάπτιστα? Πεθαίνουν. Τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν αβάπτισμα. Εδώ να σας πω τη θέση της Εκκλησίας και έχω εδώ του κόσμου τα κείμενα, ίσως χρειαστεί αυτά να τα γράψω, γιατί υπάρχει και σύγχυση θεολογική και δεν ξέρω και η Επιτροπή Δογματικών Ζητημάτων τι θα αποφασίσει. Έχω μαζέψει εδώ και κείμενα και κανόνων κτλ. Τι συμβαίνει με τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν αβάπτιστα? Πηγαίνουν στην κόλαση, πηγαίνουν στον παράδεισο, πηγαίνουν στην κόλαση γιατί δεν βαπτίστηκαν? Αφού ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, τα παιδιά δεν σώζονται αν δεν βαπτιστούν. Και πηγαίνουν και στην κόλαση. Πώς πάνε στην κόλαση, αφού τα ίδια δεν έχουν κάνει αμαρτίες? Έχουν μόνο την προπατορική αμαρτία, τα υπολείμματα αυτά που έχει η προπατορική αμαρτία. Πώς τα πάνε? Τι συμβαίνει? Η θέση της Εκκλησίας, λοιπόν, θα το δούμε τώρα και με κείμενα. Η θέση της Εκκλησίας είναι ότι τα αβάπτιστα παιδιά δεν καταδικάζονται λόγω ελλείψεως προσωπικών αμαρτιών. Πώς θα καταδικαστούν? Πώς θα πάνε στην κόλαση τα παιδιά, αφού δεν έχουν νήπια, δεν έχουν προσωπικές αμαρτίες? Γιατί υπάρχουν και μερικοί οι οποίοι λένε πως καταδικάζονται λόγω του προπατορικού αμαρτήματος. Μα για να καταδικαστείς πρέπει να έχεις δικές σου αμαρτίες. Το προπατορικό αμάρτημα δεν είναι δική σου αμαρτία. Δεν συμμετείχαμε εμείς στο προπατορικό αμάρτημα, έχουμε τις συνέπειες του προπατορικού αμαρτήματος. Αλλά δεν αμαρτήσαμε κι εμείς μαζί με τον Αδάμ. Δεν μας καταλογίζεται και σε εμάς η αμαρτία του Αδάμ, εις τρόπον ώστε όσοι δεν βαπτίστηκαν οπωσδήποτε να καταδικάζονται. Η θέση λοιπόν της Εκκλησίας είναι ότι τα αβάπτιστα παιδιά δεν καταδικάζονται. Αλλά πηγαίνουν όμως και στον παράδεισο? Ούτε στον παράδεισο πηγαίνουν. Η θέση λοιπόν των Αγίων Πατέρων είναι ότι ούτε καταδικάζονται τα παιδιά, αλλά ούτε και πηγαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Και τι γίνονται, τι κατάσταση είναι αυτή? Αυτά αφήνονται στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός ξέρει, δηλαδή αφού δεν τα καταδικάζει και δεν τα στέλνει και στον παράδεισο τα μικρά παιδιά. Έχω εδώ σχετικά κείμενα και πατρολόγων, καθηγητών και δογματικών. Ας σας διαβάσω καταρχήν εδώ ένα από τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Ας σας το πω για να ξέρετε ότι και οι θεωρούμενοι μεγάλοι θεολόγοι κάνουμε λάθη. Αν μου βρει κανένας και εμένα λάθη, αλλά εγώ φροντίζω να μην κάνω λάθη, γιατί δεν λέω δικά μου πράγματα. Λέω ότι λένε οι Άγιοι. Ακόμη και όταν έκανα την διατριβή μου επί ηφηγεσία για να γίνω ηφηγητής πριν πρώτου Πασόκ, όταν υπήρχε ο θεσμός του Υφηγητού στα πανεπιστήμια, και έκανα τη διδακτορική μου διατριβή με το βιβλίο μου «Τέχνη Παρθενίας», παρουσίασα τις απόψεις των πατέρων για τον μοναχισμό. Και μου άρεσε, διότι βιβλιοέκρινε αυτήν την μελέτη μου, έγινα υφηγητής με τη μελέτη μου αυτή. Ο μακαριστός Γέροντας ο Θεόπιτρος Διονυσιάτης, και είπε ότι ο συγγραφεύς κρύβεται πίσω από τους πατέρες. Άμα δεν είμαι πνευματικά ισχυρός, αν δεν είμαι φιλοκαλικός, αν δεν έχω εφόδια για να λέω αποκαλύψεις, έχουν οι πατέρες και κρύβομαι πίσω από τους πατέρες. Και συνήθως, αν λοιπόν κάνω κάποιο λάθος, παρεξηγήσω κάποιον πατέρα, να μου το επισημάνουν. Λοιπόν, εδώ ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, το έργο του αυτό, περί νηπίων προώρας αρπαζομένων, λέει τα εξής. Αναφερόμενος τα νήπια, λέει, τους δε, τα δε νήπια, αφού λέει τι θα υποστούν οι άλλοι, λέει τα νήπια τι θα υποστούν. Τους δε μήτε δοξαστήσεστε, δεν θα δοξαστούν, δεν θα πάνε στον παράδεισο, όπως οι Άγιοι. Τους δε μήτε δοξαστήσεστε, μήτε κολαστήσεστε, παρά του δικαίου κριτού. Τα νήπια λοιπόν ούτε θα δοξαστούν, αλλά ούτε θα κολαστούν. Τους δε νηπίους μήτε δοξαστήσεστε, μήτε κολαστήσεστε, παρά του δικαίου κριτού. Και βάλει το παρά του δικαίου κριτού, λέει ότι δεν θα δοξαστούν. Πώς θα δοξαστούν, αφού δεν αγωνίστηκαν για την αρετή, δεν απέκτησαν αρετές, δεν έκαναν προαιρετικό αγώνα, όπως κάνουν οι Άγιοι, δεν έκαναν κανένα αγώνα, πώς θα δοξαστούν. Τους δε νηπίους μήτε δοξαστήσεστε, αλλά μήτε κολαστήσεστε. Αλλά παρά του δικαίου κριτού. Γιατί να τιμωρηθούν τα παιδιά, αφού δεν έκαναν αμαρτίες. Δεν έκαναν έργα αρετής, αλλά δεν έκαναν και αμαρτίες. Επομένως, ούτε θα δοξαστούν, ούτε θα κολαστούν, ως ασφραγείς τους μεν, διότι ναι μεν δεν σφραγίστηκαν με το βάπτισμα, ως ασφραγείς τους μεν, απονήρους δε. Αλλά δεν έχουν τα παιδιά απονηρία, άφερε τα παιδεία, ελθύν πρόσμε. Αλλά παθώντας μάλλον την ζημίαν ή δράσαντας. Γιατί μάλλον έπαθαν τη ζημιά, δηλαδή δεν έκαναν κανένα κακό, αλλά έπαθαν τη ζημιά και δεν πρόλαβαν να κάνουν. Και η μετάφραση αυτού του χωρίου, τέλος οι νήπιοι ούτε θα δοξαστούν, ούτε θα τιμωρηθούν από το δίκαιο κριτήν, διότι είναι μεν ασφράγιστοι, αλλά είναι απονήρευτοι. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έχει ένα εξαιρετικό κείμενο από το λόγο του εις το βάπτισμα. Αναφέρεται σε αυτούς που σας είπα, οι οποίοι ανέβαλαν το βάπτισμα και βαπτιζόταν σε ηλικία μεγάλη. Ακόμη και ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, ενώ σπούδαζε και ενώ έκανε ταξίδι στην Αίγυπτο, δεν ήταν βαπτισμένος. Και όταν ταξιδεύοντας από την Αίγυπτο για να σπουδάσει στην Αθήνα, όπου συνάντησε τον Μέγα Βασίλειο, έγινε μια μεγάλη τρικυμία και φοβόταν ότι θα πνιγούν όλοι. Οι άλλοι, λέει, σκεφτόταν ότι θα χάσουν τη ζωή τους στην τωρινή, με το ναυάγιο θα πνιγούν. Εγώ δεν σκεφτόμουν που θα πνιγώ, θα σκεφτόμουν τότε θα έφευγα αδάπτιστος. Σε μεγάλη ηλικία, 20-25 ετών ήτανε. Ακόμη και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μετά όμως που τα κατάλαβε όλα αυτά, στο λόγο του σε Άγιο Βάπτισμα τι λέει? Νέος είσαι νέος, στήθη κατά των παθών μετά της συμμαχίας. Άμα είσαι νέος, να έχεις σύμμαχο την Θεία Χάρη. Γυρεώσει, είσαι γέρος. Φανταστείτε, έφταναν αδάπτιση μέχρι τα γερατιά. Σου λέει, άμα φτάσω στα γερατιά εγώ και έχω αμαρτίες, άμα βαπτιστώ μετά γέρος, θα γλιτώσω από τις αμαρτίες όλες. Γι' αυτό μέχρι τα γερατιά. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος, και αυτός σε πολύ μεγάλη ηλικία βαπτίστηκε. Γυρεώσει και τις αναγκαίες προθεσμίες. Την πολυάν ευαίσθητη, δώσ' είναι απαιτεί φρόνησιν. Τώρα η φρόνηση, λέει, απαιτεί, τώρα που είσαι γέροντας, Τι φοβεί τα νεότητος εν βαθύ γύρα, γιατί φοβάσαι, λέει, τους πειρασμούς της νεότητος ενώ είσαι γέρος. Τι φοβεί τα νεότητος εν βαθύ γύρα και τις ασχάτες εν απνοές, βρίσκεσαι στο τέλος και φοβάσαι μην αμαρτήσεις. Θα πρέπει οι γέροι να μην αμαρτάνουμε. Τι φοβεί τας νεότητος εν βαθύ γύρατη. Και στη συνέχεια λέει για τα νήπια. Νήπιον αισθήσει. Έχεις κανένα νήπιο? Νήπιον αισθήσει. Μη λαβέ το καιρόν η κακία. Μη δίνεις την κακία καιρό. Μην το αφήνεις το παιδί μέσα στα δίχτυα της κακίας. Μη λαβέ το καιρόν η κακία. Εκ βρέφους αγιαστεί το. Να το αγιάσεις από βρέφος. Να ο νηπιοβαπτισμός. Από την περίοδο αυτού έχει αρχίσει και κυριαρχεί ο νηπιοβαπτισμός. Εκ βρέφους αγιαστεί το. Από μικρό παιδί να αγιαστεί. Εξονύχων απαλών καθιερωθεί το πνεύματι. Από εξαπαλών ονύχων να καθιερωθεί. Σίδε δέδικα στην σφραγίδα διότι της φύσεως ασθενές ως μικρόψυχος κτλ. Και λέει μερικά παραδείγματα στη συνέχεια. Και από το ίδιο έργο του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Λέει μάλιστα εδώ κάτι πολύ που το κάνουμε όλοι με τα παιδιά μας. Αντί να βαπτίζετε τα παιδιά σας, λέει, τα βάζετε φυλακτά και μαγικά στα κρεβάτια τους κτλ. Ουδέ δύση περί αμάτων και επασμάτων ίσο πονηρόσυνης έρχεται. Μη σκέφτεσαι να βάλεις στο κρεβάτι του παιδιού, όπως κάναμε, κρεμούμε μάτια κτλ. Να τα βαφτίσεις. Άμα το βαφτίσεις και το σταυρώσεις, δεν χρειάζονται όλα αυτά. Και σε ένα άλλο σημείο, τι δανείπεις περί των έτην νηπίων και μήτε της ζημίας επαισθανωμένων, μήτε της χάριτος. Δέστε πως το θέλει το πρόβλημα. Τι να πεις και για τα νήπια, τα οποία δεν καταλαβαίνουν τη ζημιά, ούτε καταλαβαίνουν και τη χάρη του βαπτίσματος όμως. Δεν καταλαβαίνουν την ζημιά αν δεν πάρουν το βάπτισμα, ούτε καταλαβαίνουν και τη χάρη του βαπτίσματος. Ή και ταύτα βαπτίσουμε, θα βαπτίσουμε και τα νήπια, ή και ταύτα βαπτίσουμε. Πάνηγε υπερ της επήγη κίνδυνος. Επειδή υπάρχει κίνδυνος θανάτου, να βαπτίσουμε κατά νήπια. Πάνηγε. Και αυτό είναι σάριτο. Κρίσον γαρ υπέρ του νηπιοβαπτισμού. Κρίσον γαρ αναισθήτως αγιαστήνε, γιατί είναι καλύτερα να αγιαστεί χωρίς να αισθάνεται. Κρίσον γαρ αναισθήτως αγιαστήνε ή απελθήν ασφράγιστα και ατέλεστα. Είναι καλύτερα να αγιαστούν έστω και αν το αισθάνονται, παρά να φύγουν ασφράγιστα και ατέλεστα, παρά να φύγουν χωρίς να έχουν αγιαστεί. Είχα συγκεντρώσει πολλά εδώ να σας παρουσιάσω και από τους κανόνες της Εκκλησίας και πολλά άλλα, αλλά αυτά μάλλον πρέπει να τα αφήσω για μία μελέτη. Μόνο στο τέλος θα σας παρουσιάσω κάτι χαριτωμένο του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, που είναι και εύκολα κατανοητό. Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, από τις διδαχές του. Τι ωραίος που ήταν ο Άγιος Κοσμάς. Σε μια εισαγωγή στις διδαχές του που κάνει ο γνωστός σε όλους μας ομολογητής ο Αυγουστίνος ο Καντιώτης, λέει τα εξής για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό. Τι κατάφερε, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, σχολεία κτλ. Και λέει και κάτι που έχει σχέση με τον νηπιοβαπτισμό. Τι λέει? Λέει, στα περισσότερα χωριά της Υπήρου, Μακεδονία και Αλβανία, δεν υπήρχαν κολυμβήθρες. Τουρκοκρατία. Φανταστείτε να μην έχουν στα χωριά, παρά λίγο να γίνουμε όλοι, να ξεσλαμιστούμε όλοι, να γίνουμε όλοι μουσουλμάνοι. Να μην έχουν στα χωριά κολυμβήθρια και να βαπτίζουν τα παιδιά τους οι χριστιανοί. Και η βάπτιση των νηπίων γινόταν ατελής. Αφού δεν είχαν κολυμβήθρες, δεν έκαναν τη βάπτιση όπως έπρεπε να την κάνουν. Και μεγάλη ήταν για τον λόγο αυτό η ευθύνη κλήρου και λαού. Ο Άγιος Κοσμάς έφρυξε για την αμαρτία αυτή να μην βαπτίζονται κανονικά τα παιδιά των Ορθοδόξων. Και τι έκανε? Έπεισε τους πλουσίους, ομογενείς, Κωνσταντινουπόλεως, Ιωαννίνων και άλλων πόλεων του ελληνισμού να δώσουν χρήματα για την κατασκευή πόσων, λέτε, κολυμβηθρών? 4.000 κολυμβηθρών. 4.000 κολυμβήθρες έκανε ο Άγιος Κοσμάς, λέμε έκανε τόσα σχολεία, 1.000 σχολεία. 4.000 έπαιρνε τους πλουσιούς και έδωσαν χρήματα, 4.000. Και εδώ μάλιστα δίνει και οδηγίες πώς να γίνονται οι κολυμβήθρες. Και σχετικά με το βάπτισμα των νηπίων τώρα λέει τα εξής ο Άγιος Κοσμάς. Θέλοντας ο Κύριος να μας δείξει τον τρόπον πώς να βγάνουμε εκείνη την κατάραν όπου έλαβε ο πατέρας μας ο Αδάμ μέσα στον Παράδεισο και η μητέρα μας, βαπτίστηκε ο Κύριος μας μέσα στον Ιορδάνη ποταμό, βαπτίστηκε και εκείνο για να μας δώσει το παράδειγμα. Πρέπει και εμείς οι ευσεβείς χριστιανοί αδελφοί μου να χαιρόμαστε και να εφρενόμαστε χιλιάδες φορές εις τα πολλά καλά όπου μας εχάρισε ο Κύριος και μάλιστα στο Άγιο Βάπτισμα. Πρέπει και εμείς να φυλάγουμε το βάπτισμα καθαρόν και αμόλυντον όσον είναι δυνατόν. Είδα και τύχη και ασφαλόμενος άνθρωποι, ας είναι δοξασμένος ο Πανάγαθος Θεός, όπου μας εχάρισε και δεύτερον βάπτισμα, την Αγία Εξομολόγηση. Διότι αβάπτιστος και ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατον να σωθεί. Αβάπτιστος και ανεξομολόγητος άνθρωπος είναι αδύνατον να σωθεί. Καλύτερα δέστε τώρα μία υπερβολή που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εγώ δύσκολα τη δικαιολόγησα, προσπάθησα να τη δικαιολογήσω. Είναι μεγάλη υπερβολή, σωστή υπερβολή όμως. Καλύτερα αδελφέ μου να θανατώσεις 100 ανθρώπους βαπτισμένους, φανταστείτε. Καλύτερα να θανατώσεις 100 ανθρώπους βαπτισμένους παρά να αφήσεις ένα πεδίο αβάπτιστο να αποθάνει. Πώς δικαιολογείται αυτό? Καλύτερα να θανατώσεις 100 ανθρώπους βαπτισμένους παρά να αφήσεις ένα παιδί να πεθάνει αβάπτιστο. Δεν ξέρετε εγώ πώς το δικαιολόγησα, Πατήρ Σεραφείμ. Να μετανοήσω. Όχι, οι βαπτισμένοι που θα φύγουν άδικα αφού τους σκοτώσεις, φεύγουν βαπτισμένοι με τη χάρη. Και μπορεί ο Θεός να λάβει υπόψη του ακόμη και αυτόν τον θάνατό τους που το σκότωσε κάποιος άλλος. Αλλά το αβάπτιστο παιδί χάνει τελείως τον παράδεισο. Χάνει τον παράδεισο. Γι' αυτό. Δηλαδή αυτούς που θα θανατώσεις θα χάσουν την επίγεια ζωή, οι 100. Αλλά το παιδί θα χάσει την αιώνια ζωή. Και η αιώνια ζωή μπροστά στις 100 γήινες ζωές που θα χάσουν είναι πολύ σπουδαιότερη. Μία ζωή είναι πολύ σπουδαιότερη. Αλλά εκείνο που θέλω να σας διαβάσω εδώ, που έχει σχέση με θέματα που και άλλες φορές θίξαμε, λέει τα εξής ο Άγιος. Άγιοι ιερείς, πρέπει να έχετε κολυβήθρας μεγάλας εις τας εκκλησίας, έως όπου να χώνετε όλων των πεδίων μέσα, να κολυβά όπου να μην μείνει ίσα με του ψήλου το μάτι άβρεχο, να μην μείνει άβρεχο ίσα, να μπαίνει μέσα όλο το παιδί, η καταβήθηση, διότι και εκεί προχωρεί ο διάβολος. Ακόμη αν μείνει κάτι που δεν έχει βυθιστεί μέσα στο νερό, εκεί πηγαίνει ο διάβολος. Και δια τούτο τα παιδιά σας ελληνιάζονται, δαιμονίζονται, έχουν φόβο, γίνονται κακορίζικα, διότι δεν είναι καλά βαπτισμένα. Και τελειώνει ο Άγιος Κοσμάς, εσείς παιδιά μου παρακαλείτε να βαπτίζετε τα παιδιά και δεν είναι καλύτερα να κάνετε κολυβήθρα να βαπτίζετε χιλιάδες παιδιά για να έχετε περισσότερο μισθό στην ψυχή σας και να εξετάρετε όποια εκκλησία δεν έχει να κάνετε. Θα αρχίσουμε τώρα να πηγαίνουμε στους ναούς και να δούμε αν έχουν σωστές κολυβήθρες, γιατί έχει αρχίσει και τώρα εδώ να γίνεται το βάπτισμα διαιραντισμού. Δεν έχουν μεγάλες κολυβήθρες για να βουτάνε το παιδί μέσα. Αρχίζει και εδώ το βάπτισμα. Τα αφήνω αυτά τελείως από τους κανόνες της Εκκλησίας. Μάλλον πρέπει να γίνει μία μελέτη εκ μέρους μου για όλο το θέμα. Αυτό ενδεχομένως να δώσω αφορμή και στην Επιτροπή των Δογματικών Ζητημάτων, όπου θα παραπεμφθεί το θέμα τελικώς τι θα αποφασίσουν. Τι θα αποφασίσουν, να βαπτίζουν τα παιδιά των ομοφυλοφίλων ή να μην τα βαπτίζουν. Από όσα λίγα είπα, φαίνεται πως μάλλον πρέπει να μην βαπτίζουν τα παιδιά των ομοφυλοφίλων, διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο χριστιανικό περιβάλλον. Ούτε οι γονείς θα φροντίσουν τα παιδιά αυτά να τα αναθρέψουν χριστιανικά, ούτε ο ανάδοχος, γιατί και ο ανάδοχος τον οποίο θα έχουν επιλέξει οι ομοφυλόφιλοι, περίπου στο ίδιο κλίμα θα κινείται και αυτός. Αλλά προς Θεού να μην οδηγήσει αυτό σε κατάργηση του νηπιοβαπτισμού. Να μην γίνει δηλαδή αφορμή μετά στη συνέχεια να πούμε αφού τώρα ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι να μεγαλώνουν τα παιδιά και να βαπτίζονται, να μην βαπτίζουμε και εμείς τα παιδιά. Και να σας πω μάλιστα ότι αυτό συνέβη στην πόλη μας. Πριν από πολλά χρόνια δέχτηκα τηλεφωνήματα γιαγιάδων που μου είπαν τι να κάνουμε πάτερ, λέει, τα παιδιά μας που έχουν μικρά ανήπια δεν θέλουν να βαπτίσουν τα παιδιά τους. Με το επιχείρημα ότι θα τα αφήσουμε να μεγαλώσουν και μετά θα τα βαπτίσουμε. Φαντάσου, οι γιαγιάδες και οι παππούδες ενοχλούνται που δεν βάπτιζαν τα νήπια παιδιά. Και οι γονείς είχαν επηρεαστεί από έναν θεολόγο. Ας μην πω το όνομα του. Μου λέγαν το όνομά του. Ο οποίος έχει δυνατότητα επηρεασμού, είχε δυνατότητα επηρεασμού. Ελπίζω να άλλαξε γνώμη, ήταν εναντίον του ενεπιοβαπτισμού. Δηλαδή η Εκκλησία από τον 4ο-5ο αιώνα έχει δεχθεί τον ενεπιοβαπτισμό και σχεδόν το βάπτισμα των ενηλίκων έχει εκλείψει παρά μόνο σε όσες περιπτώσεις για λόγους άλλους μένουν, και έρχεται τώρα ένας θεολόγος και αυτήν την θέση της Εκκλησίας, η οποία είναι η σωστή θέση, η κανονική θέση, να βαπτίζονται τα νήπια, όχι, πρέπει να μεγαλώσουν. Οι Προτεστάντες το λένε αυτό. Οι Προτεστάντες έχουν καταργήσει τον νηπιοβαπτισμό και περιμένουν να μεγαλώσουν για να βαπτιστούν τα παιδιά. Αυτά λοιπόν για το θέμα αυτό. Τώρα για το δεύτερο θέμα έχω σημειώσει μερικά θέματα εδώ, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, κανένα δεκάλεπτο. Τα θέματα τα άλλα της επικαιρότητος. Τα θέματα τα άλλα της επικαιρότητας έχω σημειώσει εδώ μερικά. Αν μπορέσω θα σας τα κατοχυρώσω με κείμενα, αλλιώς θα σας τα πω. Ένα θέμα είναι ότι επειδή δεν κάναμε αναφορά στην επικαιρότητα του Ιανουαρίου λόγω των μαθημάτων που είχαμε και επειδή το θέμα του νομοσχεδίου ξετυλίχθηκε κυρίως μέσα στον Ιανουάριο, όλοι θα ενθυμίσετε ότι στις 8 Ιανουαρίου είχαν μυστική συνάντηση, δεν είχε διαρρεύσει, μετά διέρευσε, είχαν μυστική συνάντηση ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο. Και όταν διέρευσε μετά όλοι διαρωτόμασταν, άραγε σε αυτήν την μυστική συνάντηση που είχαν ο Πρωθυπουργός με τον Αρχιεπίσκοπο, τι αποφάσισαν. Και μετά οι ίδιοι αποκάλυψαν ότι ανάμεσα στα άλλα που συζήτησαν ήταν και το ετοιμαζόμενο νομοσχέδιο για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Εκτιμούμε λοιπόν ότι εκεί μεταξύ των δύο, αυτό θα ακουστεί στο διαδίκτυο, αν κάνω λάθος, δεν είμαι αλάθητος, ας με διορθώσουν οι αρχιεπισκοπικοί και οι πρωθυπουργικοί. Προφανώς ο Αρχιεπίσκοπος με τον Πρωθυπουργό συμφώνησαν μεταξύ τους ότι στο πολύ δύσκολο αυτό θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων θα πρέπει να μην οδηγηθούμε σε σύγκρουση, να μην οδηγηθούν σε σύγκρουση η Εκκλησία και η Πολιτεία, αλλά να βρούμε έναν τρόπο να περάσει το θέμα χωρίς συγκρούσεις. Και από όσα συνέβησαν και όσα συμβαίνουν ακόμη, φαίνεται ότι συμφώνησαν στα εξής και από λόγια που είπαν και οι δύο, και ο Πρωθυπουργός και ο Αρχιεπίσκοπος. Συμφώνησαν λοιπόν ώστε η κάθε μία πλευρά να κάνει τα δικά της. Ο Αρχιεπίσκοπος με την ιεραρχία να πει τα θεολογικά του, να πει ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για το γάμο των ομοφυλοφίλων, και η Εκκλησία και η Πολιτεία που νομοθετεί αυτή να προχωρήσει, να μην ανακατευθεί ο ένας του άλλου και να γίνουν όλα ειρηνικά. Όταν μάλιστα εμφανίστηκε μερικές φορές ο Πρωθυπουργός και τον άκουγα εγώ στα δελτία ειδήσεων να λέει «Εμείς σεβόμαστε την Εκκλησία» και η Εκκλησία έχει τους δικούς της θεολογικούς λόγους που εναντιώνεται στο γάμο των ομοφυλοφίλων. Ας αφήσουμε λοιπόν την Εκκλησία να έχει τους δικούς της θεολογικούς λόγους και ας εναντιώνεται στο γάμο των ομοφυλοφίλων. Η Εκκλησία έχει το δικό της χώρο, τα δικά της θεολογικά, και εμείς εδώ έχουμε τα δικά μας, εμείς νομοθετούμε, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας και η Εκκλησία θα κάνει τα δικά της. Σεβόμαστε την Εκκλησία, είπε ο Πρωθυπουργός, έχει τους θεολογικούς της λόγους. Και ο Αρχιεπίσκοπος Εσχάτος, τι είπε? Τον ρώτησε μία δημοσιογράφος, ποια είναι η θέση της Εκκλησίας για την τεκνοθεσία, και ο Αρχιεπίσκοπος είπε, α, αυτά είναι του κράτους. Εμείς τα κάναμε τα εκκλησιαστικά μας. Δεν θα ανακατευθώ εγώ στα του κράτους, εμείς τα κάνουμε. Και δέστε με πόση μαεστρία εξελίχθηκε αυτό το σχέδιο και εκτιλήσεται. Δηλαδή όταν έγινε η ιεραρχία στις 23 Ιανουαρίου, όταν δηλαδή συνήλθαν όλοι οι αρχιερείς στις 23 Ιανουαρίου, τι αποφάσισε η ιεραρχία? Αποφάσισε να βγάλει ένα ανακοινωθέν, να πάρει μία απόφαση, μετά μάλιστα από εισήγηση που έκανε ο Μεσογέας, η οποία εισήγηση του Μεσογέας, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε, το έχω πει και άλλη φορά, ήταν πολύ πιο αυστηρή από ό,τι ήταν το ανακοινωθέν της Συνόδου και από ό,τι ήταν το κείμενο προς το λαό που διαβάστηκε στις εκκλησίες. Πιο αυστηρή. Δηλαδή, αν ελάμβαναν υπόψη όπως θα έπρεπε αυτοί που συνέταξαν το ανακοινωθέν της ιεραρχίας και αυτοί που συνέταξαν το κείμενο προς το λαό, αν ελάμβαναν υπόψη την εισήγηση του Μεσογείας, θα έπρεπε να είναι πιο αυστηροί στο θέμα αυτό. Εν τούτοις, αποφάσισαν ότι καταρχήν αποφάσισαν πως δεν θα κάνουμε συλλαλητήρια. Αυτό φοβόταν ο Μητσοτάκης, να μην οργανώσει η Εκκλησία συλλαλητήριο. Θυμηθείτε τα συλλαλητήρια που οργάνωνε ο Χριστόδουλος, ναι, ή που οργάνωναν εδώ στην Θεσσαλονίκη για το Μακεδονικό ο Μητροπολίτης, στα οποία μάλιστα σε ένα και ως λαϊκός καθηγητής πάνω από την καταφυγή ήμουν ομιλητής εγώ, μαζί με τον Χριστόδουλο. Ο Χριστόδουλος ομιλητής και εγώ ως καθηγητής θεολογικής σχολής για το Μακεδονικό. Φοβερή προσέλευση κόσμου. Για την εκκλησιαστική περιουσία. Πώς? Για την εκκλησιαστική περιουσία του 87. Για την εκκλησιαστική περιουσία του 87. Πριν γίνω κληρικός. Και λοιπόν, να μην οργανώσουν ούτε η ιεραρχία συλλαλητήριο γενικό, ο Αρχιεπίσκοπος στην Αθήνα, συλλαλητήριο, αλλά ούτε να οργανώσουν συλλαλητήρια οι επίσκοποι στις επαρχίες τους. Απλώς είπα στους αρχιερείς, εσείς να κοιτάξετε να ενημερώσετε τον κόσμο, να κάνετε αγρυπνίες, να κάνετε άλλες εκδηλώσεις, να ενημερώσετε τον κόσμο. Επομένως, ετηρήθη αυτή η συμφωνία. Ούτε η Εκκλησία επομένως αποτελεσματικά αντέδρασε, λόγια μόνον, απραξία, λόγια. Τα θεολογικά που είπε ο Πρωθυπουργός, πέστε εσείς τα θεολογικά σας, μαζέψτε τον κόσμο σας, πέστε τα θεολογικά σας, τι μας νοιάζει εμάς? Εμείς στη Βουλή θα κάνουμε αυτό που νομίζουμε. Εσείς πέστε τα θεολογικά σας. Μακαριότατε, ο γάμος των ομοφυλοφίλων δεν είναι θέμα εκκλησιαστικό? Είναι ντροπή αυτό. Δεν έχει σπουδάσει θεολογία ο μακαριότατος. Αλλά φαίνεται πως επειδή η σπουδή του ήταν δεύτερη, πρώτα σπούδασε φιλόλογος. Και φαίνεται πως η θεολογική του σπουδή είναι πασάλιμα. Η δεύτερη σπουδή είναι λίγο πασάλιμα. Δεν είναι ένα θέμα της Εκκλησίας ο γάμος? Δηλαδή δέχεσαι, δεν σε ενδιαφέρει, το είπα από την αρχή αυτή. Δεν με ενοχλεί ο γάμος, λέει, των ομοφυλοφίλων. Δεν σε ενοχλεί ο γάμος των ομοφυλοφίλων. Με ενοχλεί μόνο η τεκνοθεσία. Αλλά τώρα ούτε η τεκνοθεσία, με τα νήπια, ούτε η τεκνοθεσία τον απασχολεί. Αυτά, λέει, η τεκνοθεσία είναι του κράτους. Δηλαδή ούτε ο γάμος των ομοφυλοφίλων, ούτε η τεκνοθεσία πλέον, γιατί είπε ότι και η τεκνοθεσία είναι θέμα του κράτους, εγώ στα εκκλησιαστικά μου, εγώ στα θεολογικά μου. Λόγια να λέμε, και στις λόγια θα πούν και στην Αθήνα στο συλλαλητήριο, λόγια θα πούν και εδώ, καμία πράξη. Μεγάλη σιωπή, μεγάλη σιωπή. Μαρία, θα πούμε, ας τελειώσω λοιπόν. Ας βάλω τώρα και στην ίδια συνάφεια, ας βάλω και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος έβγαλε δύο κείμενα για το θέμα αυτό. Ένα κείμενο της Ιεράς Κοινότητος, δηλαδή των εκπροσώπων, των 20 εκπροσώπων. Τα μοναστήρια εκπροσωπούνται στην Ιερά Κοινότητα, το καθένα οι 20 μονές από έναν εκπρόσωπο. Έκανα διπλή σύναξη. Δεν λέω αυτή, Πάτερ, λέω την πρώτη. Θα έρθω και στην διπλή. Έγινε λοιπόν μία τον 21 μία που λέει ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στο θέμα του γάμου των ομοφυλοφίλων, διότι είναι εναντίον της γραφής, στην πρώτη της απόφαση, πάτε, στην πρώτη της απόφαση των 20, όχι των 40. Την περασμένη Πέμπτη έκανε έκτακτη διπλή ιερά σύνοψη το Άγιον Όρος. Δηλαδή, για να δείξει ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό, έκανε εκτάκτως διπλή ιερά σύναξη, το συμπέρασμα της οποίας ένα κείμενο, καλό κείμενο, αλλά λόγια και εδώ, λόγια χωρίς πράξεις. Λέει ότι είναι έγκλημα όχι απλώς για τα παιδιά των ομοφυλοφίλων που θα μεγαλώσουν με ομοφυλοφίλους γονείς, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητος, λέει το Άγιον Όρος σωστά. Διαλύεται η οικογένεια, διαλύεται η κοινωνία, έγκλημα κατά της ανθρωπότητος. Σωστά μέχρι εδώ. Αλλά πατέρες μου, γιατί κι εσείς, όπως κάνει και ο Αρχιεπίσκοπος, δεν προβαίνετε σε έργα? Γιατί δεν λέτε ότι στο εξής δεν θα επιτρέψετε η είσοδος στο Άγιον Όρος ούτε του Πρωθυπουργού, ούτε των βουλευτών οι οποίοι θα ψηφίσουν, ούτε αυτών οι οποίοι υποστηρίζουν το γάμο των ομοφυλοφίλων. Θα μάθουμε αυτή την εβδομάδα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, θα μάθουμε ποιοι βουλευτές ψήφισαν το νομοσχέδιο. Όσοι λοιπόν, ακόμη και αυτοί που απέσχουν, γιατί απέχουν από δειλία ορισμένοι, ιδιαίτερα αυτοί οι οποίοι θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο. Και αυτοί που θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο είναι οι μεγάλοι. Είναι ο Πρωθυπουργός, είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ο οποίος και λόγω βίου είναι υπέρ του νομοσχεδίου κτλ. Και είναι και άλλων κομμάτων, μικρότερων αριστερών κομμάτων. Εις όλους αυτούς λοιπόν το Άγιον Όρος να απαγορεύσει την είσοδο στο Άγιον Όρος. Αν εμείς το είχαμε ζητήσει για τον Μπουτάρη τότε με τα Gay Pride, τις παρελάσεις, πολύ περισσότερο πρέπει τώρα που γίνεται νόμος η ανομία, γίνεται νόμος το παραφύσι. Είναι δυνατόν το παραφύσι να γίνεται νόμος? Πολύ περισσότερο τώρα έπρεπε το Άγιον Όρος. Καλό το κείμενο, πατέρες, πολύ καλά κάνετε για το κείμενο, αλλά να προχωρήσουμε όλοι από τα λόγια στα έργα. Και να πω επίσης ότι στην Επιτροπή Βουλής την περασμένη εβδομάδα που μας πέρασε, νομίζω πως συνεχίζεται ή τελείωσε, υπήρχε μια Επιτροπή της Βουλής Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία έκανε διαβούλευση για το θέμα του νομοσχεδίου. Στην Επιτροπή λοιπόν αυτή εκάλεσαν για να τους ακούσουνε ποιους λέτε. Έχω εδώ από δημοσίευμα . Είχα τόσα πολλά να σας πω. Ναι. Έχω εδώ από δημοσίευμα ιστοσελίδος ότι εκλήθησαν περίπου 30 οργανώσεις ομοφυλοφίλων, 30, για να ακούσουν 30 οργανώσεις ομοφυλοφίλων, και εκλήθησαν δύο μόνο οργανώσεις που ήταν εναντίον του νομοσχεδίου. Και το χειρότερο είναι ότι δεν εκλήθη η Εκκλησία. Είναι δυνατόν η Εκκλησία, η οποία είναι η μόνη δύναμη θεσμική, η οποία αντιδρά. Αντέδρασε στην ιεραρχία, αντέδρασε στη Σύνοδο, αντιδρά με συλλαλητήρια τώρα, αντιδρούν οι ιερείς. Αυτόν τον θεσμικό οργανισμό, την Εκκλησία που είναι και πάνω από την πολιτεία, να μην ακούσεις, να μην καλέσεις έναν εκπρόσωπο της ιεραρχίας, να μην τον καλέσεις για να τον ακούσεις. Έχω εδώ τα ονόματα. Και μάλιστα πρέπει εδώ να σας πω ότι σε αυτήν την Επιτροπή έκαναν μία πολύ καλή εμφάνιση δύο βουλευτές, ένας βουλευτής της Νίκης, ο Αποστολάκης, ο οποίος είναι δικαστικός, πολύ σοβαρή παρουσία στο κόμμα Νίκη ο Αποστολάκης. Και είναι πολύ καλά συγκροτημένος άνθρωπος, δικαστικός ο Αποστολάκης, βουλευτής επικρατείας της Νίκης. Αυτός λοιπόν ζήτησε στην Επιτροπή ότι η ψηφοφορία που θα γίνει στη Βουλή να γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Ονομαστική ψηφοφορία. Να ξέρουμε ποιοι ψήφισαν και ποιοι καταψήφισαν το νομοσχέδιο. Και υπήρξε και ένας άλλος βουλευτής, νομίζω της Ελληνικής Λύσης, του Βελόπουλου, ένας Σαράκης, ο οποίος τους έκανε άνω κάτω, και τους κάτω τους εκπροσώπους των 30 ομοφιλοφιλικών οργανώσεων, τους οποίους προκάλεσε, και τους λέει, μπορείτε, λέει, να μου πείτε τι σημαίνουν τα αρχικά ΛΟΑΤΚΙ? Δεν ήξερα κι εγώ όλα τα ΛΟΑΤΚΙ τι συμβαίνουν. Ο πατήρ Σεραφείμ χθες σήμερα το πρωί έχει βρει και μου έχει σημειώσει εδώ τι σημαίνουν τα ΛΟΑΤΚΙ. Το ΛΟ σημαίνει λεσβίες. Το όμικρο ΛΟ, το όμικρο σημαίνει ομοφιλόφιλοι. Το Α σημαίνει αμφίφιλοι, που είναι και στα δύο. Πηγαίνουν και με τα δύο φύλλα. Το ΤΑΦ σημαίνει τρανσέξουαλ, τραβεστή. Και το ΚΑΠΑ, ΛΟΑΤΚΙ, κουίρ. Τι είναι η κουίρ? Και μου λέει ο πατήρ Σεραφείμ εδώ, το σημείωσε με bold γράμματα, κουίρ σημαίνει μη ετεροφιλόσοφος. Δηλαδή δεν είναι υπέρ του ετεροφιλοφίλου γάμου. Μπορεί να μην είναι ομοφιλόφιλος, αλλά δεν είναι και υπέρ του γάμου, δεν είναι και υπέρ των φυσικών σχέσεων. Ή άτομο του οποίου δεν ταυτίζεται το βιολογικό φύλο με τον αυτοπροσδιορισμό του φύλου του, άρα είναι ο όρος γενικότερος του ομοφιλοφίλου. Δηλαδή και αυτό σημαίνει... Είναι απροσδιορίστα μη ετεροφιλόφιλος. Ναι. Δεν είναι ετεροφιλόφιλος, επομένως είναι ομοφιλόφιλος και αυτός. Και το συν... Και το γιώτα είναι intersex. Α, και το γιώτα, ΛΟΑΤΚΙ, και το γιώτα είναι intersex. Διεμφυλικός. Διεμφυλικό, και στα δύο φύλλα. Διεμφυλικό, ΛΟΑΤΚΙ. Αυτό που προκάλεσε στην Επιτροπή, αυτό που προκάλεσε στην Επιβολή Σεισμό, είναι ότι αυτός ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης λέει, θέλω να μου εξηγήσουν εδώ οι εκπρόσωποι αυτού που καλέσατε, 30 σχεδόν η αίθουσα ήταν κατηλημένη από αυτούς και δύο μόνο οργανώσεις αντίθετες. Φανταστείτε τώρα αντικειμενική Βουλή. Ποιος αποφάσισε γι' αυτό? Ο πρόεδρος της Βουλής, ο Τασούλας? Ποιος αποφάσισε να καλέσει ποιους? Και κάλεσε 30 οργανώσεις ομοφιλοφίλων και 2-3 μόνο εναντίον. Δηλαδή εμάς που είμαστε οι μισοί και περισσότεροι, ποιος μας εκπροσώπησε εκεί? Διότι και σε σφιγμομετρήσεις που γίνονται φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός είναι διχασμένος και οι περισσότεροι, ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους, είναι εναντίον των ομοφιλοφίλων. Εμάς ποιος μας εκπροσώπησε? Γιατί λοιπόν τόση εκπροσώπηση από τους ομοφιλοφίλους και τόσο μικρή απουσιαζούσες στις εκκλησίες? Οι εκκλησίες δεν εκλήθηκαν. Και η δικαιολογία, ξέρετε ποια ήταν, του Προέδρου της Επιτροπής, ο οποίος Πρόεδρος, δυστυχώς για τους Ποντίους, έχω την εντύπωση πως είναι Πόντιος, ένας βουλευτής Βερίας, Τσαβδαρίδης, νομίζω πως είναι του ΣΥΡΙΖΑ, όχι, της Νέας Δημοκρατίας, Τσαβδαρίδης. Δεν κάνω μορφή εναντίον των Ποντιών, αυτό για όλους συμβαίνει, από οπουδήποτε μπορούσε, από οπουδήποτε γένος μπορούσε να προέρχεται, αλλά δεν περίμενα από Πόντιο. Ξέρετε πώς δικαιολόγησε την απουσία της Εκκλησίας? Τις ξέρουμε, λέει, τις θέσεις της Εκκλησίας, γιατί τον άλλον δεν τις ξέρετε, τον ομοφιλοφίλο δεν τις ξέρετε. Γιατί να μην περάσει τα πρακτικά της Βουλής ένα κείμενο ενός εκπροσώπου της Εκκλησίας? Γιατί να μην περάσει τα πρακτικά, να παραμείνει το κείμενο του εκπροσώπου της Εκκλησίας? Τους ξέρουμε, λέει, ακούσαμε την ιεραρχία, ακούσαμε, δεν είναι δικαιολογία αυτό, κύριε Τσαβδαρίδη. Και μάλιστα διάβασα και ένα σχόλιο, καλό σχόλιο, που έλεγε να δούμε τι θα κάνει τώρα ο Μητροπολίτης Βερίας με τον Τσαβδαρίδη, ο οποίος απαξίωσε να καλέσει την Εκκλησία στην Επιτροπή των Ομοφιλοφίλων. Προφανώς είναι υπέρ των ομοφιλοφίλων αυτός ο Τσαβδαρίδης, γιατί οι περισσότεροι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι υπέρ των ομοφιλοφίλων. Όταν λοιπόν τους ρώτησε τι σημαίνει το συν, δηλαδή όλοι αυτοί οι λεσβίες, αμφίφιλοι κτλ, συν, και τους υπέβαλε το ερώτημα Μήπως είναι η παιδοφιλία και η κτηνοβασία? Και φαίνεται πως είναι. Φαίνεται πως είναι. Δηλαδή λένε ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ, αλλά διστάζουν να το πούν ακόμη. Θα περάσει και αυτό σιγά σιγά. Αλλά διστάζουν να το πούν και βάζουν ΣΥΝ. ΛΟΑΤΚΙ ΣΥΝ. Στη Γερμανία πέρασε. Στη Γερμανία έχουν νομιμοποιήσει την κτηνοβασία. Στη Γερμανία. Θα έρθει και εδώ σιγά σιγά. Και βρήκαν αφορμή όλοι αυτοί να ξεσηκωθούν εναντίον του βουλευτού αυτού και να το πούν φασαρία μέσα κτλ. Και ανέβηκε, βγήκε και μία εκπρόσωπος των γυναίκα εκεί, η οποία είπε: «Κύριε Πρόεδρε, σας απαγορεύουμε να λένε εδώ μέσα για κτηνοβασίες και για παιδοφιλίες κτλ. Και να χειροκροτάει και να χειροκροτούν όλα τα σωματεία τα ομοφιλοφιλικά από κάτω». Να ανταπαντάει ο βουλευτής, και απήντησε πολύ καλά: «Εδώ μέσα, κύριε Πρόεδρε, το κάνανε gay pride». Η Βουλή έγινε gay pride. Όλοι οι ομοφυλόφιλοι, όλες οι οργανώσεις απουσιάζουν μέσα. Τώρα για το κείμενο προς το λαό, παρακαλώ. Για το κείμενο προς το λαό τελειώνω. Τελειώνω, 2-3 λεπτά. Για το κείμενο προς το λαό, και εγώ είπα σε κάποιες παρεμβάσεις μου μερικά πράγματα, και ο κύριος Κοσμίδης έγραψε ένα πολύ καλό κείμενο στην κατάνοιξη. Όσοι παρακολουθείτε δίκτυο, το πρώτο κανάλι που πρέπει να ανοίγεται είναι η κατάνοιξη. Γιατί εκεί είναι όλα τα δικά μας. Και οι δικές μου ομιλίες και του πατρός Σεραφείμ και των υπευθύνων εκεί και του κύριου Κοσμίδη και άλλων πνευματικών παιδιών. Και εκεί ο κύριος Κοσμίδης έγραψε ένα πολύ καλό κείμενο. Το κείμενο λοιπόν αυτό προς το λαό ήταν ένα κείμενο και αυτό παραπλανητικό, καθησυχαστικό, όχι αγώνες, και με πολλά θεολογικά λάθη. Δεν θα σας αναλύσω τώρα. Και τελειώνω με δύο άλλα της επικαιρότητος, με την επίσκεψη του Ελπιδοφόρου στο Άγιον Όρος. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους είχε γράψει ένα γράμμα στον Οικουμενικό Πατριάρχη και του έλεγε να απαγορεύσει στον Ελπιδοφόρο να πάει στο Άγιον Όρος. Για ποιο λόγο? Για τους ομοφυλοφίλους. Ήταν και αυτό μια ενέργεια καλή του Αγίου Όρους από πλευράς κειμένων. Διότι όλοι θυμούμαστε ότι ο Ελπιδοφόρος ετέλεσε βάπτιση παιδιών ομοφυλοφίλων. Μπορούμε να λέμε παιδιά ομοφυλοφίλων? Δεν είναι παιδιά, ούτε γονείς είναι αυτοί, κηδεμόνες είναι. Ετέλεσε βάπτιση παιδιών ομοφυλοφιλικού ζεύγους ανδρών. Ομοφυλοφιλικό ζεύγος ανδρών είχε υιοθετήσει παιδιά, και επειδή εδώ ακόμα απαγορευόταν αυτό, τα κουβάλισε κρυφά ο Ελπιδοφόρος και πήγε σε μια εκκλησία εκεί στη Βουλιαγμένη και έκανε ο ίδιος τη βάφτιση αυτών των παιδιών, και έγινε τότε μεγάλη αναστάτωση εδώ. Πολύ μάλιστα είχαμε πει ότι θα έπρεπε να κληθεί και στη Σύνοδο, γιατί μπήκε σε ξένη δικαιοδοσία. Πώς το επέτρεψαν εδώ? Διαμαρτυρήθη ο Βουλιαγμένης, ο επίσκοπος Βουλιαγμένης απήντησε ότι δεν μου είπε εμένα, λέει ο Ελπιδοφόρος, ότι θα κάνει βάφτιση παιδιών ομοφυλοφίλων. Μου είπε ότι θα κάνει μια βάπτιση. Φανταστείτε. Δηλαδή εξυπάκησε ακόμη και τον τοπικό Μητροπολίτη. Και είπαν τότε να πάρει μέρος στη Σύνοδος, να πάρει απόφαση στη Σύνοδος εναντίον του Ελπιδοφόρου. Η δική μας η Σύνοδος. Γιατί η δική μας η Σύνοδος? Και όχι μόνο δεν πήρε απόφαση η Σύνοδος, αλλά στην τελευταία επίσκεψη που έκανε ο Ελπιδοφόρος στην Ελλάδα, είχε συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο και φωτογραφήθηκαν χαμογελώντας και χαριαντιζόμενοι και οι δύο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ο Ελπιδοφόρος σε αυτή τη συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο, όταν παρόντος του Ελπιδοφόρου ο Αρχιεπίσκοπος είπε αυτό που σας είπα, δηλαδή δεν θα βαφτίζουμε τα παιδιά των ομοφυλοφίλων. Επομένως, κακός εσύ, μπροστά του στον Ελπιδοφόρο. Κακός εσύ, Ελπιδοφόρε, ήρθες εδώ στη δική μας δικαιοδοσία και έκανες βάπτισο. Δεν θα βαπτίζουμε παιδιά ομοφυλοφιλών. βρέθηκε σε δύσκολη θέση ο Ελπιδοφόρος μετά από αυτό. Δεν θα έπρεπε να ντραπεί. Τον ξεσκέπαζε ο Αρχιεπίσκοπος. Όχι, δεν ντράπηκε. Ξέρετε τι προσέθεσε. Εμείς λέει στην Αμερική έχουμε άλλη νοοτροπία. Εμείς έχουμε δική μας εκκλησία. Φανταστείτε, η εκκλησία δεν είναι ενιαία, να έχει ενιαία διδασκαλία, ενιαίους κανόνες, ενιαία λατρεία, αλλά ο καθένας έχει δική του εκκλησία. Και κατά τα άλλα λένε εμάς σχισματικούς. Αυτοί ο καθένας κάνει τη δική του εκκλησία και λένε εμάς σχισματικούς που θέλουμε να είμαστε στην αληθινή εκκλησία, στην εκκλησία των Αγίων. Ο Ελπιδοφόρος έχει δική του εκκλησία, ο Βαρθολομαίος έχει δική του εκκλησία και κάνει σχίσματα εδώ και εκεί. Γέμισε σχίσματα τον κόσμο. Και δυστυχώς, ενώ η κοινότητα του Αγίου Όρους είχε ζητήσει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη να μην κάνει επίσκεψη στο Άγιον Όρος, ο Ελπιδοφόρος θρασίτατα πήγε στο Άγιον Όρος. Καλά, βέβαια, υπήρξε μία επενετή αντίδραση. Δεν υπήρξαν πολλές αντιδράσεις. Υπήρξε μία επενετή αντίδραση. Δεν τον δέχθηκε η Ιερά Επιστασία του Αγίου Όρους. Η Ιερά Επιστασία είναι οι πρόσωποι τεσσάρων μονών που είναι, ας πούμε, η εκτελεστική εξουσία της Βουλής των 20. Οι 20 αντιπρόσωποι όλων των μονών είναι η Βουλή και υπάρχει η κυβέρνηση, η Επιστασία, που είναι εκπρόσωποι τεσσάρων μονών. Αυτοί οι εκπρόσωποι των τεσσάρων μονών, προφανώς οι οποίοι είχαν και την πρωτοβουλία να γράψουν το γράμμα στον Αρχιεπίσκοπο, δεν τον δέχτηκαν στην Ιερά Κοινότητα. Αλλά τον δέχτηκαν δυστυχώς κάποια μοναστήρια. Και όχι μόνο τα φιλικά προς αυτόν μοναστήρια, τα πατριαρχικά, αλλά αυτή τη φορά εκβιάστηκαν, φοβήθηκαν και στενοχωρηθήκαν πάρα πολύ. Τον δέχτηκαν και δύο μοναστήρια παραδοσιακά. Δύο μοναστήρια που τα λέμε φιλοθεΐτικα. Τον δέχθηκαν η Ιερά Μονή Καρακάλου, της οποίας τον ηγούμενο σέβομαι και εκτιμώ πάρα πολύ. Ο συγκεκριμένος ηγούμενος, το έχω πει και άλλη φορά, όταν τιμωρήθηκα από τον Χριστόδουλο με αργία, με εκάλεσε στο μοναστήρι για να με ενθαρρύνει και να μου πει: «Πάτερ, σε τιμώρησε να γίνει, εμείς σας αγαπούμε και σας τιμούμε εδώ, ελάτε στο μοναστήρι». Και με δέχτηκαν εκεί, με πολλές τιμές και με πολλές χαρές. Και είναι από τα μοναστήρια τα οποία ακολουθούν τη γραμμή του Γέροντα της Αριζόνας, του Εφραίμ της Αριζόνας. Και δυστυχώς τον δέχθηκε και το μοναστήρι το ίδιο της Φιλοθέου. Στεναγορέθηκαν πολλά πνευματικά παιδιά του Γέροντος Νικοδήμου, του ηγουμένου της Φιλοθέου, που εκβιάστηκε, αναγκάστηκε. «Πάτερ, ξέρω την αντίρρησή σας, θα σου πω εγώ την αντίρρηση πριν την πεις εσύ. Αν ξέρεις κάτι παραπάνω θα σε ακούσουμε». Μας στενοχώρησε όλη αυτή η ιστορία, διότι με οποιοδήποτε τίμημα εκ μέρους της Μονής τουλάχιστον Φιλοθέου ακούστηκε σαν λόγος για τον οποίο δέχτηκα τον Ελπιδοφόρο, ότι επειδή τα μοναστήρια του Γέροντος Εφραίμ στην Αμερική είναι στη δικαιοδοσία του Ελπιδοφόρου, φοβήθηκαν μήπως αν αρνηθούν να δεχθούν τον Ελπιδοφόρο στη μονή τους, μήπως αυτό θα είχε επιπτώσεις στη συμπεριφορά και στα μέτρα που θα ελάμβανε ο Ελπιδοφόρος εναντίον των μοναστηριών του Γέροντος. Εγώ μεταφέρω τι λέγεται. Αλλά μία λεβέντικη, τολμηρή, ούγαρ έδωκε ημάς πνεύμα δειλίας. Στα θέματα της πίστεως δεν χωρούν δειλίας. Και αν αποφάσιζε αυτός, αν ειρνείτο η Φιλοθέου να τον δεχθεί και έκανε το θέλημα του Θεού γι' αυτό, θα προστάτευε ο Θεός τα μοναστήρια στην Αμερική απέναντι στον Ελπιδοφόρο. Δεν ξέρω τώρα αν θα τα προστατεύσει. Δεν μπορούμε εύκολα. Εμείς γιατί βρισκόμαστε με την απομόνωση εδώ? Γιατί δεν κάνουμε εκπτώσεις σε θέματα πίστεως? Όλοι λοιπόν θα πρέπει να πάρουμε όχι πνεύμα δειλίας, αλλά πνεύμα θάρρους και ομολογίας. θα αλωνίζει ο Ελπιδοφόρος με τους ομοφυλόφιλους και με την τριαδική, με τις αιρέσεις, με την τριαδική μοναρχία και με όλα αυτά τα ανόητα, και με το να λέει ότι υπάρχουν πολλές οδοί σωτηρίας. Το φαντάζεστε αυτό? Δεν σώζεται κανένας μόνο με την Ορθοδοξία, μπορεί να σωθεί και με τον Βουδισμό, και μόνο γι' αυτό έπρεπε να τα απαγορεύσουν να πάει στο Άγιον Όρος. Πήγαινε στον Βουδισμό, πήγαινε να επισκεφθείς βουδιστικό μοναστήρι, αν σώζεσαι και στον Βουδισμό. Αυτά λοιπόν εν ολίγης ήθελα να σας πω. Αφήνω τα κείμενα τα οποία είχα φέρει εδώ να σας πω, γιατί πέρασε η ώρα. Ναι, Πάτρα μου, σας ακούμε. Δώστε μοναστή, δώστε το μικρόφωνο στον πατέρα Γρηγόριο. Και κύριε μεγαλύτερη ευθύνη του λιγουμένου μικροφόρου, διότι υπέκυψε στον εκβιασμό. Δεν θεωρήθηκαν μήπως απειλήσε πριν πάει. Το ένα είναι αυτό που θα σας πω. Έπεσε στην αντίληψή σας η επιστολή του πρώην αρχηγραμματέα Δαμασκηνού. Το είδα. Νομίζω είναι ωραίο κείμενο. Επίσης, προσέξατε... Αλλά δεν είναι το επίσημο όρος αυτό, πάτερ. Η επιστολή του γραμματέως, πρώην γραμματέως, ένας καλόγυρος είναι. Ναι. Επίσημα δεν έχει καμία θέση ο Δαμασκηνός. Ναι, είναι ένας αγιορείτης. Ένας αγιορείτης μοναχός. Δεν είναι μόνος του. Μα πολλοί κελιώτες αντιδρούν, Πάτρε Γρηγόρη, πολλοί κελιώτες αντιδρούν. Πάρα πολλοί. Εγώ λέω το επίσημο Άγιον Όρος. Έχετε δίκιο, το σέβομαι. Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης του παρεχώρησε τον Γρηγόρη Παλαμά. Το προσέξατε? Και λειτουργήσε Γρηγόρη Παλαμά στη Μητρόπολη και στη... Ο Ελπιδοφόρος λειτουργήσε στη Θεσσαλονίκη. Καλά κάνετε και μας το υπενθυμίζετε. Και χειροτονία που έκανε στη Μητρόπολη του Μητροπολίτη Ναυπάκτου. Ευχαριστούμε, Πάτερ μου. Εκτενέστατη αναφορά με την χειροτονία. Συλλειτουργήσε λοιπόν, λέμε ότι τον δέχθηκα στο Άγιον Όρος, και εδώ βέβαια συλλειτουργήσε στη Μητροπολή μας, στη Θεσσαλονίκη, μαζί με τον νέο, τον Μητροπολίτη, τον Άνθιμο, να τον χαιρόμαστε. Ναι, ο πατήρ Σεραφείμ, παρακαλώ. Εγώ τελείωσα. Σχολιάζοντας για αυτά με τον πατήρ Θεόδωρος, απλώς να επισημάνω, όπως τόνισε πολύ ωραία η παρεξήγηση που έκανε ο Συμβασμένος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, πόση προσοχή θέλει η ανάγνωση των πατερικών έργων, πόση πολυμέρεια θέλει και έτσι ευρύτητα γνώσεων, για να μην κάνει κανείς λάθος και δεν θέλει διασύνηση να πάθει κανείς. Κάποιοι κατηγορούν κάποιους συγγραφείς ότι δεν παράγουν πολλά ή δεν γράφουν συχνά, και πράγματι η θεωρητική συγγραφή θέλει πάρα πολύ προσοχή, ιδιαίτερα στα δογματικά ζητήματα. Διότι βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος Νύσσης, στο έργο περί των πρόορας απροπαζομένων υπείων, έχει εντελώς διαφορετική στόχοθεσία και διαφορετικές επιπειρίες. Λέει, γιατί σώζονται τα νήπια που είναι βαπτισμένα, ενώ δεν έχουν έργα. Έλεγα μερικοί, πώς από τα νήπια δεν έχουν έργα, πώς πάνε στον παράδεισο? Γιατί είναι βαπτισμένα. Πάνω στο παράδεισο. Νομίζει δεν έχουν έργα. Αλλά δεν έχουν και αμαρτίες, οι οποίες είναι αμάδρωσαν το βάπτισμα. Ενώ ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, στον λόγο περί βαπτίσματος, λέει ότι δεν σώζονται αυτοί που δεν βαπτίζονται, αλλά δεν πάνε στην κόλαση. Δεν έχουν αμαρτίες. Τα νύμια δηλαδή, οπότε δεν έχουν και πάθη, οπότε δεν πάνε στην κόλαση, γιατί δεν έχουν θεληματικές αμαρτίες που να είναι υποκείμενες στην αιώνια κόλαση, αλλά δεν σώζονται και με την έννοια της Βασιλείας των Ουρανών, διότι δεν έχουν το βάπτισμα. Και λοιπόν παρεξήγησε το Αγίου Γρηγορίου Νύσσης του Σεβασμιότατος και έγραψε ότι σώζουν όλα τα νίκια βαπτισμό και βάψε. Γι' αυτό θέλει πολύ προσοχή. Και βέβαια για την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσω, και μου έκανε εντύπωση το πώς πολλές φορές δεν έχουμε μόνο τους πειρασμούς εκ των αριστερών, αλλά έχουμε και εκ των δεξιών. Όταν βρισκόμαστε στη γεωργία, στη χρονική συνάντηση της Ερετικής Συνόδου του Κολυμπαρίου το 2000, νομίζω 16 ήταν όταν πάει στην Τουρκία. Εκεί παρισταμένο και του κυρίου Τσελεγκίδη και των όνομων σεβαστών πατέρων και του πατρός Πέτρου του Χίρης, του πατρός Αναστασίου του κλπ. Έγινε μια λαοσύναξη και με κληρικούς χορούς για τα θέματα αυτά. Και τέθηκε το θέμα της σωτηρίας των ετεροδόξων και εγώ παρουσιάσα αυτή τη θέση του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, ότι οι αδάπτιστοι, τα νύμια δηλαδή, που λόγω ιδιότητος δεν έχουν αμαρτίες, ούτε σώζονται ούτε κολλάζονται. Και δεν μπορεί να φανταστεί τι απίστευτη επίθεση δέχτηκε από το ακροατήριο, διότι θεωρήθηκα παπικός ή οριγενιστής. Διότι θεωρούσαν ότι τα βάψα δεν κολλάζονται. Και ουσιαστικά δηλαδή ήταν βασιλικό του βασιλέως και αντέχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο. Θέλει λοιπόν ότι υπάρχει το εκδεξιόν, ο εκδεξιόν πειρασμός, το εκδεξιόν πόδι. Ευχαριστώ πολύ. Ερήμου πολίτης και της νύψεως πρόμαχος, μυς της θεωρίας εγένου, Ιωσήφ και της πράξεως, νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια χαρίσματα λαβών, όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σύ. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε θεώσαντι Χριστό και αγιάσαντι.